Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι οι αντιθέσεις, το καθιερωμένο ραντεβού τους. Σε μια βραδιά εξαιρετικά περίεργη, όσο και δύσκολη. Δύσκολη στις λεγόμενες κεντρικές εξελίξεις, δύσκολη όμως, και θέλω να ελπίζω ότι και μέσα από αυτή την εκπομπή θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε αρκετό κόσμο, όσον αφορά τα όσα τεκταίνονται εδώ και 48 ώρες, και αφορούν και το νησί, εννοώ αυτή την σεισμική δραστηριότητα. Έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή ότι πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε πρώτιστα ότι είμαστε σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή. Ως εκ τούτου, περισσότερο θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς απαντούμε σε συνθήκες σεισμού, πώς λειτουργούμε όλοι, και λιγότερο το ενδιαφέρον μας να αποκτά περίπου κουτσομπολιό, αν θα έρθει μεγαλύτερος ή μικρότερος. Όχι ότι και αυτά δεν είναι μέσα στη ζωή. 4,4 με ενημέρωσαν πριν από λίγο, μία ακόμη σεισμική δόνηση. Εν πάση περιπτώσει, πιο ισχυρή από τους προηγούμενους μετασεισμούς, όχι όμως στην κλίμακα του 5,3 και του 5,2. Ο απόψινός τώρα φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο οικείο στους περισσότερους. Θα έλεγα όμως περισσότερο οικείο σε κάποιες γενιές που μεγάλωσαν με την τηλεόραση και με τον τύπο. Οι νεότεροι μάλλον τον έχουν ανακαλύψει περισσότερο μέσα από τα βιβλία του. Αύριο παρουσιάζεται το έργο του συνολικά, αλλά έχει μια περίεργα διτή ιδιότητα. Είναι δημοσιογράφος και είναι συγγραφέας, για την ακρίβεια είναι ποιητής. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντουατζής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλά βέβαια δεν θα επιβεβαιώσω τον τίτλο σας. Δεν θα έχουμε καμία αντίθεση. Δεν θα έχουμε καμία αντίθεση. Μένει να το δούμε. Άλλωστε, νομίζω ότι οι αντιθέσεις προάγουν τη συζήτηση, αρκεί να μην είναι αντιπαραθέσεις σφοδρές. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, καλέ συνάδελφε. Ένας δημοσιογράφος, ποιητής, σύγχρονος Ιαννός και σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα, πώς μπορεί να παντρευτεί ο λόγος του ποιητή και η γραφίδα ή το μικρόφωνο του δημοσιογράφου? Νομίζω ότι είναι πολύ συγγενικά, όχι ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα, αλλά πολύ συγγενικά ως προς την πρόσληψη γεγονότων ζωής και πραγμάτων που σου δίνει η δημοσιογραφία, μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό το επάγγελμα, από ό,τι γνωρίζετε, είναι κυριολεκτικά σε τροφοδοτεί με γεγονότα ζωής εκ των ένδων, όσο κανέναν άλλο πολίτη. Έχεις λοιπόν μια τροφοδοσία πολύ σημαντική της καθημερινότητας και στο βαθμό που μπορεί να μετουσιωθεί αυτό σε σκέψη, σε καταγραφή, σε επίπεδο ποιητικό, δηλαδή σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, όσον αφορά την έκφραση, μπορεί να γίνει τραγούδι. Τραγούδια έχουμε και μυρολόγια, έχουμε και του γάμου. Υπάρχουν κάθε λογής τραγούδια. Ο ποιητής απλά τραγουδάει, δεν κάνει τίποτα συγκλονιστικό. Ναι, εσείς το αποδραματοποιείτε απόψε, γιατί θα συζητήσουμε πολλά και για την επικαιρότητα, αλλά εγώ πρέπει να επιμείνω λίγο. Ξέρετε, στις μέρες μας, το να δηλώνεις δημοσιογράφος, γιατί συνήθως στην Ελλάδα είναι καταδήλωση περισσότερη, ιδίως στις μέρες μας, δεν είναι και η καλύτερη προσλαμβάνουσα για να πεις αμέσως μετά, μα είναι και ποιητής. Όχι, δηλαδή δεν σας βλέπουν κακή ποτά. Παλιά καμαρώναμε που κάνουμε αυτή τη δουλειά, τώρα ντρεπόμαστε. Λες δημοσιογράφος και σε κοιτάνε καχύποπτα. Όμως θέλω να βεβαιώσω τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν ξέρουν πολλούς δημοσιογράφους, ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Όπως η κοινωνία δεν έχει όλα τα μέλη της σάπια, όπως κάθε κοινωνική ομάδα έχει τους καλούς και τους κακούς, έτσι και με εμάς, τους δημοσιογράφους. Δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε άχρηστοι, παίζουμε παιχνίδια, είμαστε μέσα στη διαπλοκή, εξυπηρετούμε αλότρια συμφέροντα. Έχει καταντήσει να βλέπει ο κόσμος φαντάσματα ακούγοντας δημοσιογράφος, και το φάντασμα να είναι ότι βρωμερότερο υπάρχει σε επίπεδο κοινωνικού ρόλου. Ένα δίκο θα σας πει βρίσκεται ο πολίτης κάποιος για το ρόλο των δημοσιογράφων? Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Βεβαίως, ως μέλη του συστήματος, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για το που έφτασε ο τόπος, γιατί δεν κρίναμε όσο έπρεπε τους κρατούντες και δεν παίξαμε τον ρόλο στο βαθμό που έπρεπε του δημοσιογράφου, τον κυρίαρχο, να ασκούμε κριτική στην εξουσία. Εκεί ολιγόρησαν πολλοί από εμάς
και είμαστε συνυπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό. Δεν αθώνω κανέναν, έτσι. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, αυτός ο επαγγελματικός δρόμος από τη μια, που διασταυρώνεται με έναν άλλο ρόλο, του ποιητή, σας δίνει κάποια προνόμια? Θέλω να πω ότι τουλάχιστον στις αρχές του 20ου αιώνα λέγανε ότι οι ποιητές προλέγουν καταστάσεις. Περίπου είναι σαν τους στοχοπροδρόμους. Ξέρετε. Μήπως έχετε δηλαδή την πληροφόρηση, αυτό που είπατε, από μέσα, άρα έχετε ένα βαντάζ σε σχέση με τους άλλους ομοτεχνούς σας? Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι. Απλά θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένα αισθητήριο που δεν μπορώ να το προσδιορίσω και το πιστεύω αυτό για όλους τους δημιουργούς. Δηλαδή, σε επίπεδο τέχνης μιλάω, για δημιουργία είναι οι πάντες. Υπάρχει ένα ένστικτο, ένα αισθητήριο, ένα κάτι που δεν μπορώ να το ονομάσω, που πραγματικά προσλαμβάνεις αυτό που έρχεται. Και το γνωστοποιείς με τον τρόπο που μπορείς ως δημιουργός. Άλλος με έναν πίνακα, άλλος με μια μουσική, άλλος με ένα στίχο. Mm-hmm. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι αυτό που ζούμε τώρα, εγώ το έχω γράψει το 2009, δηλαδή άκουγα τη λέξη πόλεμος, που κάνουν δηλώσεις, έχουμε πόλεμο διάφοροι, και εγώ έγραψα από το 9 και βγήκε «Πατρίδα των καιρών», λέγεται, ένα βιβλίο ποίημα είναι, το οποίο γράφω «Πόλεμος και δεν τον βλέπεις», χωρίς αίματα και τραυματίες. Γράφω «Πόλεμος», σου λέω «Πόλεμος». Και διεκτραγωδώ και μιλάω για νεκρούς που ψάχνουν, τους σκουπιδώνται νεκέδες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Δεν τα είχα δει. Τα οσμίστηκα. Πώς, δεν ξέρω. Δεν είναι λογική διεργασία. Αλλά εγώ ένιωσα πραγματικά ότι έρχεται αυτό που βλέπουμε. Το οποίο είναι τραγικό για τον τόπο πολλαπλά, έτσι, σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Επιμένω λίγο στην εισαγωγή. Θέλω να πω για τους περισσότερους από τους τηλεθεατές που μας ακούν απόψε ότι η εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο σας, συνολικά, είναι αύριο στις 8, μια προσπάθεια και από το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης εδώ στο Ηράκλειο. Για το βιβλίο σας θα μιλήσει ο Νικόλας Ευαντινός, φιλόλογος ποιητής, η Ειρήνη Τζοράκη Μανουκάκη και ο Κώστας Χιζάκης, άλλοτε αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αποσπάσματα από τα βιβλία σας εσείς ο ίδιος. Και θα πρέπει να πω ότι η εκδήλωση αυτή τη φορά θα γίνει στο Μουσείο Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, Νυμφών 3, στον Πόρο. Εδώ να σας συμπληρώσω και κάτι που μου ζήτησαν και βεβαίως τους ευχαριστώ και δημόσια τους ανθρώπους που με τιμούν με την εκδήλωση αυτή. Και εμάς μας αρέσει την εκπομπή να παρουσιάζουμε βιβλία και δουλειές, να το ξέρετε. Θέλουν να, μετά την παρουσίαση, τις ομιλίες και τα λοιπά, θέλουν να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό μαζί μου. Και λέω χαριτολογώντας ότι θα αντιστραφούν οι όροι, θα μου πάρουν συνέντευξη και δεν θα πάρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, να επιμείνω λίγο σε αυτό το καμβά. Ο λόγος είναι πιο σκληρός όταν λειτουργείτε σαν δημοσιογράφος ή ως ποιητής? Κοιτάξτε, θίξατε ένα πράγμα πολύ ευαίσθητο. Δηλαδή, η έννοια λόγος για μένα είναι κάτι συγκλονιστικό. Και καταλαβαίνω ότι το ζείτε λόγω ιδιότητας, γιατί το βασικό σας εργαλείο, το βασικό μας εργαλείο ως δημοσιογράφων είναι ο λόγος. Πιστεύω ότι ο λόγος δεν είναι μόνο εργαλείο επικοινωνίας. Πιστεύω ότι είναι ένας ζών οργανισμός, η γλώσσα, που ανανεώνεται, ζει, φέρει μνήμη, πληγώνεται, ανασταίνεται. Είναι ζών οργανισμός. Αυτό το πράγμα το ζωντανό που λέγεται γλώσσα και λόγος, δεν διαχωρίζω πώς θα το χρησιμοποιήσω. Είτε στην καθημερινότητά μου, είτε μιλώντας με έναν άγνωστο, είτε με έναν γνωστό. Γιατί εκφράζει αυτό που είμαι και θεωρώ ως λόγο το όλον που εκφέρουμε ως οντότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας βλέπουν οι τηλεθεατές. Άρα δεν διασπάστε, λέτε, ούτως ή άλλως, ως προς το λόγο εννοώ. Βλέπουν τα χέρια σας, πώς τα κινείτε μιλώντας, τα μάτια σας, την εκφρασή σας. Γλώσσα σώματος, προσώπου, εκφράσεις, λέξεις. Δεν είναι μόνο οι λέξεις ο λόγος. Είναι το όλον που φέρουμε. Αυτό το όλον για μένα είναι κάτι γοητευτικότατο και πραγματικά συγκλονιστικό, όχι απλά στην επικοινωνία, επαναλαμβάνω, των ανθρώπων, αλλά στην ανταλλαγή ουσιωδών προσλήψεων. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πείτε μου, είπατε δεν θα έχουμε αντιθέσεις, αλλά εσείς ο ίδιος δεν ζείτε, και ιδίως το πρώτερο διάστημα, μία διαρκή αντίφαση, και εξηγούμε.
Κάνατε ρεπορτάζ, πολιτικό. Το είπατε ευγενικά, σχιζοφρένεια. Ναι, αυτό το έλεγα. Πολιτικό ρεπορτάζ. Λειτουργούσα δηλαδή, αλλιώς μέσα στην Καμαρίλα, διευθυντής σε πολλά μέσα, εφημερίδες. Με ένα σύστημα πολιτικό που ξέρετε πια ο κόσμος το έχει δει πώς είναι. Από τη μία. Και από την άλλη, τέτοια ευαισθησία. Το απόσπασμα. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, το 9. Πώς σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα, ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε στο αργά, πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Α, η δημοκόπη, πατρίδα πώς. Απ' τη μια τέτοια ευαισθησία, σχεδόν σπαραγμός. Αυτό δεν συμφωνείτε, ότι η μεγαλύτερη μας ενοχή είναι η ανοχή μας τόσα χρόνια, με όλους αυτούς τους δημοκόπους, πολιτικάντιδες. Δεν συμφωνείτε με αυτό? Προφανώς. Δεν είναι σκληρός λόγος αυτός, πιο σκληρός από τον δημοσιογραφικό? Νομίζω πως ναι, και πιο κοφτερός και πιο συμπυκνωμένος. Όμως δεν έχετε μια εσωτερική, έστω να το πω έτσι, σχιζοφρένεια? Την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Γιώργος Δουατζής. Η σωστή λέξη πραγματικά είναι αυτή, ότι υπάρχει μια πραγματικά έτσι, σχάση αυτού, αν θέλετε, του ανθρώπου της καθημερινότητας που πρέπει να επιβιώσει, να κάνει μια δουλειά, και του ανθρώπου που τις νύχτες απομονώνεται και παράγει αυτό που έχει ανάγκη. Βιοπορισμός στη δημοσιογραφία, ανάγκη ζωής στην ποιήση. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω. Εμένα βεβαίως, με καλύπτω μια χαρά. Βεβαίως είναι σχιζοφρενικό να μιλάς με τον Παπανδρέο και τον Καραμαλή τη μία το πρωί και η ψυχούλα σου να ξέρει πώς νιώθεις και τι κάνεις και το βράδυ να κάθεσαι να γράφεις στίχους. Όμως, θέλω να πιστεύω πως όλοι μας, παρά την αυτοκριτική που κάνω, ότι υπηρέτησα όσο μπορούσα πιο έντιμα αυτό το επάγγελμα. Πιστεύω. Δέχομαι και κριτικές και τα πάντα. Γιατί σας αποκαλούν ως έναν από τους ευγενείς της δημοσιογραφίας? Έχετε μια εξήγηση? Θα σου πω γιατί. Πιστεύω γιατί είχα μια αρχή πάντα και τη λέω και στα παιδιά που διδάσκω, ότι όταν καλείς κάποιον, είτε στην εφημερίδα για συνέντευξη, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στη τηλεόραση, σε όλα αυτά που δούλεψα, του κάνεις την τιμή και τον καλείς. Τον έχεις επιλέξει ανάμεσα από τον πολύ κόσμο και καλείς αυτόν. Άρα τον τιμάς. Αυτός που έρχεται σε τιμά επίσης. Εσείς με τιμήσατε με την πρόσκλησή σας. Εγώ σας τίμησα με το που ήρθα. Δεν θα πρέπει να φερθούμε με ευπρέπεια ο ένας τον άλλο και με σεβασμό και ας διαφωνούμε στα πάντα? Εάν με καλέσατε, προσέξτε γιατί αυτό το έχουμε δει, είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών στην τηλεόραση, εάν με καλέσατε για να επιβεβαιώσετε το εγώ σας και την ύπαρξή σας, να με μειώσετε για να νιώσετε ανώτερος και να εκμεταλλευτείτε την αδυναμία που έχω και μόνο ως φιλοξενούμενος στο χώρο, με χιλιάδες βατ φώτα, όταν καλείς τον άλλον που δεν έχει την τριβή που έχουμε εμείς στο στούντιο, νιώθει ξένο σώμα, αμήχανος, εκ των πραγμάτων. Είναι σε ένα στούντιο, φώτα ισχυρά, ξέρει ότι τον βλέπει πολλοί κόσμος, τον βλέπει ο κόσμος έτσι και από κάτω τρέμουν τα πόδια του. Και εσύ έρχεσαι ο εξυπνάκιας, ο δημοσιογράφος και τον χτυπάς και εκμεταλλεύεσαι την εξαντικειμένη αδυναμία του. Ίσως επειδή δεν έκανα αυτή την άρρωστη, δεν είχα αυτή την άρρωστη συμπεριφορά, ίσως γι' αυτό με είπαν ευγενή, δεν ξέρω. Ξέρετε όμως, όση ώρα σας ακούω, περιγράφεται ένα σύστημα που είναι καθεστώς από τις 8 βραδινή και μετά στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Δεν θα πάω πιο πίσω. Θα με συγχωρείτε, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Αυτούς που βγαίνουν στα παράθυρα, που κρίνουν τα πάντα, αυτοί οι παντογνώστες, και τάχα τσακώνονται μεταξύ τους, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος στο θέατρο, αφού τους βλέπουμε που τους ξεφεύγει και γελάνε. Ενώ είναι έξαλλοι από θυμό, αντιπαρατηθέμενοι μεταξύ τους, λέμε, πάπη γελάνε και τους δείχνει η κάμερα. Αγνώνουν μια λεπτομέρεια βέβαια. Ότι στον τηλεοπτικό φακό δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Είναι αμήλικτο. Είσαι διάφανος. Ρωτήστε οποιονδήποτε για έναν άνθρωπο που γνωρίζετε πολύ καλά. Οποιονδήποτε, στον δρόμο. Ρωτήσω, τι γνώμη έχεις για τους Σαχίνη? Θα σας περιγράψει κατά 80% ποιος είσαστε ως ψυχολογία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα επιστρέψω στη δημοσιογραφία, στα μέσα, αλλά να προσγειώσω τη συζήτηση ως εξής. Θα πάω στην επικαιρότητα. Είστε ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος με σπουδές και στα οικονομικά
Και στην κοινωνιολογία, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε διαβάσει πολλά εσείς. Εντάξει, έχω διαβάσει. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Αυτό προσπαθώ να πω. Αν και νομίζω ότι οι τηλεθεατές το έχουν ήδη αντιληφθεί στο χώρο μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας έχει συμβεί σε όλη αυτή την πορεία σας, στο χώρο το δημοσιογραφικό, αυτή η κατάσταση είναι όντως τόσο κρίσιμα τα πράγματα, είναι δηλαδή εξορισμού η κρίση των κρίσεων, είναι τεχνητά διωγγωμένη ως τέτοια ή άλλο χαρακτήρα της δίνει ο πολλής κόσμος και άλλο χαρακτήρα το μηντιακό σύστημα ως κρίση των κρίσεων. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ως τώρα αυτό που λέτε μηντιακό σύστημα σαφώς έχει υπερβάλει. Είχαμε κάποιες υπερβολές. Και έπαιξε ένα παιχνίδι η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα μέσα ενημέρωσης, εκφοβισμού, αν θέλετε, του κόσμου, μέσα από την διόγκωση των προβλημάτων. Ο φόβος είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο χειραγώγησης της μάζας. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά το εξουσιάζον σύστημα και το χρησιμοποιεί μια χαρά. Ένα το κρατούμενο εκεί. Η έξαρση δηλαδή της απειλής. Εάν δεν υπογράψετε, δεν θα έχετε να φάτε. Εάν δεν κάνετε αυτό, δεν θα έχετε σύνταξη. Αν το ένα, το άλλο κτλ. Και βλέπουμε ανάγλυφα πλέον την πραγματική κρίση, η οποία έρχεται να εκφραστεί ως οικονομική, αφού έχει προηγηθεί η κρίση πολιτισμού, για μένα, που είναι καθοριστικότατο αυτό που σας λέω. Διότι αν δεν είχε προηγηθεί η κρίση πολιτισμού, και πολιτισμό δεν εννοώ μόνο το να γράψεις ένα βιβλίο ή να ακούσεις μια συναυλία. Πολιτισμός είναι και να μην πετάξεις την κονσέρβα στον δρόμο, το κουτάκι του αναψυκτικού. Πολιτισμός είναι να ξέρεις ότι πρέπει να απαγορεύσεις σε οποιοδήποτε δυναμικό, σε οποιαδήποτε συνιστόσα της κοινωνίας, να υπερκαλύψει θεσμούς. Δηλαδή, αφήσαμε τους τραπεζίτες και τους κερδοσκόπους να καβαλήσουν και το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και το πολιτικό. Και αυτό που λέγαμε διαπλοκή και το κατήγγυλαν κάποιοι και τους θεωρούσαμε Δον Κιχώτες, είδαμε πώς έδρασε και είχαμε αυτή την εκ των έσω διάβρωση της πολιτικής και της κοινωνίας από τους κερδοσκόπους. Η δική μου ματιά είναι αυτή. Μα είναι πολιτισμός. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Καλά το, αλλά είναι κρίση πολιτισμού τελικώς. Και αν είχαμε προσωπικότητες στην πολιτική ζωή που θα μπορούσαν και να χαράζουν δρόμο και να εμπνέουν τον κόσμο και να επιλέγουν συνεργάτες και όχι αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε να συγκροτούν τους κομματικούς μηχανισμούς, να είστε βέβαιος, δεν θα φτάναμε εδώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ανεξαρτήτως πολιτικών θέσεων ένα Καραμαλή και έναν Ανδρέα να κάθονται ως δούλοι και να παίρνουν εντολές από τον κάθε υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δούμε αυτό. Λέτε δηλαδή ότι παρά τις όποιες αδυναμίες ή ευθύνες που έχουν και οι ίδιοι για το που πήγε η χώρα, θα είχαν άλλη συμπεριφορά. Κοιτάξτε, και εμείς έχουμε ευθύνη, έτσι. Προφανώς θα το δούμε αυτό. Προφανώς. Λοιπόν, όταν λέω εμείς, οι πολίτες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν είχαμε φωτισμένους ηγέτες και στην Ευρώπη γενικότερα, δεν θα φτάναμε εδώ που έχουμε φτάσει. Για μένα αυτή η κρίση πολιτισμού εκφράστηκε με έναν οδυνηρό τρόπο σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας και καλούμεθα να πληρώσουμε. Το περίεργο είναι μήπως μας ζητά να πληρώσουμε πολύ μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που αγοράζουμε. Εμένα η μεγάλη μου ένσταση είναι αυτή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι από τη μια μέρα στην άλλη εξαφανίστηκε όλο το χρήμα από την αγορά. Πού ήταν αυτό το χρήμα? Αλήθεια, έχετε, επειδή επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, έχετε μια μεγάλη γκάμα στο χώρο που κινηθήκατε και εμπειρία. Έχετε μια απάντηση ως δημοσιογράφος μέσα σας με τέτοια εμπειρία? Πού πήγε, αλήθεια, πού πήγε όλο αυτό το χρήμα? Δηλαδή, να σου πω κάτι, πιστεύω ότι οι μεγάλες αλήθειες κρύβονται στα πολύ απλά πράγματα. Και δεν είναι σοφιστή αυτό, το πιστεύω στην πράξη. Και να σου πω γιατί το λέω. Μια πολύ απλοϊκή σκέψη. Ούτε καν απλή, απλοϊκή. Υπήρχαν 10 ευρώ στην Ελλάδα και ανακυκλούμενα παρήγαγαν κέρδος, παρήγαγαν κλέφτες, παρήγαγαν ό,τι θέλετε. Μότολα τα συμπτώματα της ύψης. Αλλά είχαμε μια ανακύκλωση αυτού του κεφαλαίου εδώ, όσα και να φύγαν στις Ελβετίες.
όσα και να έφυγαν, δεν μπορεί να εξαφανιστεί το χρήμα από την αγορά εν μια νύχτη. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κουνάει το δάχτυλο σε υπουργούς εκλεγμένους από ένα λαό και σε πρωθυπουργούς και να του λένε «ρε, θα κόψει το 14ο μισθό» και να έρχεται ο εργοδότης και να λέει «όχι, να μην κοπεί». Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα που ζει ο τόπος. Θα επιστρέψω, θα σας ζητήσω, δημοσιογράφος, είστε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και θέλω να πάμε λίγο τηλεφωνικά σε έναν ειδικό για το τι συμβαίνει στην Κρήτη εδώ και 48 ώρες. Θέλω να πάμε στον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, γεωλόγο, άλλοτε πρόεδρο του ΑΣΠ. Καλησπέρα, κύριε Παπανικολάου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά επειδή η ανησυχία είναι έκδηλη εδώ στην Κρήτη και οφείλω να σας πω ότι για πρώτη φορά παρατηρείται και το γεγονός σεισμολόγοι, γεωλόγοι, ηφαιστειολόγοι, όλοι επαείονται σε πάση περιπτώσει, να μην είναι λαλίστατοι όπως τις προηγούμενες φορές. Αυτό, όσο και σας κάνει εντύπωση, ανατροφοδότησε μια κατάσταση κουτσομπολιού και πανικού. Θέλω να σας ρωτήσω, 48 ώρες, δύο σεισμικές δονήσεις ισχυρές, 5,3-5,2, μία πριν από λίγο 4,4. Μπορεί να σημαίνουν κάτι όλα αυτά, είτε σε σχέση με το ηφαίστειο της Σαντορίνης, είτε με το ρήγμα της Νησίρου, είτε με τα γνωστά ρήγματα που εσείς τα έχετε καταγράψει, ιδίως στο Ηράκλειο? Όχι, όχι. Είναι σαφές ότι η δραστηριότητα αυτή είναι απόλυτα ενταγμένη μέσα στη λεκάνη του Κρητικού Πελάγους και κυρίως στο βόρειο περιθώριο, πιο κοντά από τα Χριστιανά δηλαδή, πιο κοντά από την πλευρά που σηκώνεται ο Πυθμένας και βγαίνουν τα νησιά εκεί γύρω από τη Σαντορίνη. Και αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Η όλη εξέλιξη και από εκεί και πέρα ούτε το φαινόμενο της Σαντορίνης που έχει κάποια μικρή ελάχιστη δραστηριότητα μέσα στην καλδέρα που ίσως κάποια στιγμή μετά από μήνες ή δεν ξέρουμε πότε να μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο, θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ούτε φυσικά με τα ρήγματα της παράκτειας ζώνης, αλλά και πάνω στην Κρήτη, στην περιοχή του Ηρακλείου και την υπόλοιπη γύρω κεντρική περιοχή. Είναι σαφώς διαφορετικές δομές, χωρίς αλληλοσυσχέτιση. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Χαίρομαι που το αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να συμβεί και κάποιος μεγαλύτερος σεισμός από αυτούς που ήδη έχουν γίνει. Α, δεν το αποκλείουμε αυτό. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει πάλι, αλλά πάλι σε δομές αντίστοιχες με αυτές που δεν θα επηρεάσουν επί της ουσίας ούτε τη Σαντορίνη, αλλά πολύ περισσότερο ούτε το Ηράκλειο. Αποκλείεται τη λογική που εσείς είχατε περιγράψει κάποτε στο Ηράκλειο, ότι είμαστε, να μην το ξεχνάμε αυτό, να το τονίζουμε πάντα, μια σεισμογενής περιοχή, από τις πλέον σεισμικές του ελλαδικού χώρου, όπως όλη η Ελλάδα, αλλά αποκλείεται με τη λογική του ντόμινο να ερεθίσει, να το πω έτσι, σεισμικά ρήγματα, διότι παρατηρήθηκε στους χάρτες. Τώρα ξέρετε, η τεχνολογία ενημερώνονται όλοι μέσα από τα κινητά τους. Παρατηρήθηκε να μεταβάλλεται, να μετατοπίζεται κάπως στο κέντρο νοτιότερα προς Ηράκλειο. Και επίσης το εντυπωσιακό, δεν το έχουμε ξαναδεί, πολλοί προσεισμοί ή μετασεισμοί από τα δύο τουλάχιστον κύρια γεγονότα, άνω των 3 βαθμών. Λέει κάτι ή μπορούμε να τα αποφορτίσουμε απόψε όλα αυτά? Όχι, όχι, όχι. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή οι σεισμοί, η μετασεισμική ακολουθία είναι σαφές ότι αν για έναν 5,3-5,4 αναμένεται να έχει και τεσσάρια και μεγαλύτερα και μικρότερα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και δεύτερο γεγονός στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, το θέμα των μετασεισμών είναι ίσα-ίσα. Είναι απόλυτα φυσιολογική η εξέλιξή τους από ό,τι φαίνονται, δείχνουν τα στοιχεία μέχρι σήμερα. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν λέει τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, καταρχάς, ποτέ όταν λέμε το ίδιο επίκεντρο δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Ένα ρήγμα όταν κινηθεί, έχει εκτονωθεί, δεν μπορεί να ξανακινηθεί το ίδιο. Απλά αυτό μπορεί να διασυνδέεται με άλλο ένα παράλληλό του ή ένα που το κόβει εγκάρσια ή με μια άλλη γωνία και δραστηριοποιείται και το επόμενο ρήγμα, γιατί έτυχε να είναι και τα δύο σε μια όριμη φάση για να δώσουν την ολίσθηση που δίνουν και το σεισμό. Επομένως, μια μετακίνηση της τάξης των 5, 10, 15 χιλιόμετρων είναι απόλυτα φυσιολογική να συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Απλά είναι θέμα πότε μπορούμε να το προσδιορίσουμε με τα δίκτυα και πότε όχι. Επομένως, δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Εκείνο που εγώ θέλω να πω, ακριβώς επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά όλη την περιοχή και ιδιαίτερα βέβαια τα ρήγματα της παράκτειας ζώνης που τα δουλέψαμε με λεπτομέρεια πριν 2 χρόνια με το κοινογραφικό σκάφος και σε συνδυασμό με δουλειές υπαίθρου. Από πολλά χρόνια τώρα, είναι σαφές ότι είναι άλλα τα συστήματα των ρηγμάτων, άλλος ο τρόπος διέγερσης και δεν ισχύει σε καμία περίπτωση εδώ
το φαινόμενο του ντόμινο. Μάλιστα. Το φαινόμενο του ντόμινο είναι όταν έχουμε μια ίδια ρηξηγενή ζώνη και έχουν κάποια κομμάτια αρεστιοποιηθεί, τα οποία το ένα μετά το άλλο μπορεί να επηρεάζονται και να μεταφέρουν τάσεις. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι άλλος τύπος δομών, οι δομές κάτω από την Κρητική Λεκάνη και μάλιστα στο βόρειο της Κράσπεδο, προς τις Κυκλάδες δηλαδή, προς το πλατό των Κυκλάδων, και άλλο το νότιο Κράσπεδο που αφορά το Ηράκλειο και την υπόλοιπη Κεντρική Κρήτη. Χαίρομαι που το αποφορτίζετε απόψε, μετά και το 4,4. Κατακλείδη και να σας αποχαιρετήσω, λέτε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και έναν ομοιόβαθμο ένταση σεισμό ή και λίγο μεγαλύτερο. Και λίγο μεγαλύτερο. Καλό είναι να προσαρμοζόμαστε. Και πάλι δεν θα μας, δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Και χρειάζεται απόλυτη ψυχραιμία. Δηλαδή δεν πρέπει μόλις νιώθουμε σεισμό να νομίζουμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ας πούμε εγώ ότι... Εγώ τουλάχιστον, ξέρετε, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100%. Προφανώς. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά εκτιμώντας κάθε φορά από τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, και ευτυχώς τώρα πια έχουμε χάρτες, έχουμε καλή καταγραφή των γεγονότων του παρελθόντος, έχουμε ανάλυση πολλών γεγονότων που παλιά δεν τα είχαμε, έχουμε μεγαλύτερες ακρίβειες. Ακόμα και επειδή έχουμε τώρα και αρκετούς σεισμούς και κάποιες αβεβαιότητες που είχαμε την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα το πρωί για τα βάθη, άρχισαν και αυτά να λύνονται τα ζητήματα του βάθους, γιατί αυτό είχε ένα πρόβλημα. Εάν είναι επιφανειακές οι δομές που θα ενεργοποιηθούν και θα μπορούν να επηρεάσουν οι μέντες, ναι, είναι βάθος. Αυτά όλα σιγά σιγά περνάνε και νομίζω ότι έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα σήμερα. Θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να ανησυχεί ή να χάνει την ψυχραιμία του. Να ξέρει ότι μπορεί να νιώσει μερικούς σεισμούς ακόμα και αύριο και τις επόμενες μέρες, αλλά θα είναι της τάξης αυτής και μικρότερη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για να χαλαρώσουμε και λίγο, ίσως είναι και τα προεόρτια, ανοίγει και το τριώδιο, ξέρετε. Βέβαια. Έτσι, χορεύοντας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κύριε Γουατζή, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά συνάδελφος είστε, αντιλαμβάνεστε. Πολύ ότι... σημαντική ενημέρωση. Πάντως και... ήρεμο άκουσα τον κύριο Παπανικολάου, οφείλω να το πω. Και ήρεμο και νομίζω ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Ήταν σαφέστατος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιώργο Δουατζή. Θα συζητήσουμε λίγο για ήδη περιγράφει ότι βασικός καμβάς κατά τη γνώμη του της κρίσης, και εγώ θα έλεγα ότι δεν διαφωνώ μαζί του, είναι η κρίση πολιτισμού. Αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω αν έχουμε κρίση ταυτότητας, αν η Ελλάδα πεθαίνει, οι ευθύνες των πολιτών, αν τα φάγαμε όλοι μαζί ή πού είμαστε συνυπεύθυνοι, το πολιτικό σύστημα, το τι γίνεται στην εκπαίδευση, το ρόλο των μέσων. Και θα κλείσουμε βεβαίως με τη μεγάλη του αγάπη, την ποίηση. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις επιστροφή. Υπενθυμίζω ότι απόψινος συνομιλητής μας είναι ο κύριος Γιώργος Δουατζής. Λοιπόν, κύριε Δουατζή, στο διάλειμμα σημείωσα αρκετά ερωτήματα τηλεθεατών. Αφού σας εκφράζουν και πολλοί την αγάπη τους, και έχουν και κουβαλούν και αρκετές μνήμες. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, ιδίως από την κρατική τηλεόραση, μνήμες, από την παρουσία σας. Δεν ήταν και μικρή, βέβαια, θα πρέπει να πω, και όχι μόνο στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να μείνουμε σε αυτό τον καμβά. Θα επιστρέψω στη μεγάλη σας αγάπη. Ρωτούν τηλεθεατές, μιας και αναφερθήκατε ότι πρώτιστα για σας είναι κρίση πολιτισμού. Και είπατε τι εννοείται ως πολιτισμό. Την κάθε ανθρώπινη, εν πάση περιπτώσει, διάστασή του και δραστηριότητα. Κρίση πολιτισμού συγκυριακά, συμπτωματικά με την οικονομική κρίση ή κρίση πολιτισμική για τη χώρα συστηματοποιημένη και σχεδιασμένη για να μας διαλύσει ως έθνος, ως λαό, ως ίδιο συστασία. Εντάξει, η ερώτηση βέβαια, καταρχήν να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που λέτε ότι τηλεφώνησαν. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Δεν κατέχω καμία μοναδική αλήθεια. Απλά λέω τη σκέψη μου και κρίνεται. Έτσι προς Θεού δεν είμαι γνώστης σε βάθος πραγμάτων που να φέρω μια μοναδική αλήθεια και να την ακούνε οι τηλεθεατές μας. Απλά νιώθω ότι είμαστε σε μια παρέα και συζητάμε. Πιστεύω ότι η θεωρία των φαντασμάτων που υπονομεύουν τη χώρα και είναι μοναδικός εχθρός η Ελλάδα και την υπονομεύουν οι πάντες, είναι λάθος, είναι υπερβολή. Πιστεύω όμως επίσης ότι αν θέλεις να διαβρώσεις ένα λαό εκ των ένδων, του χτυπάς παιδεία, πολιτισμό και όλα τα στοιχεία αυτοδύναμης ύπαρξης. Τι εννοώ αυτοδύναμη ύπαρξη?
Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να κάνει και το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό αυτό που έκανε παλιά η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή έλεγε, Βουλγαρία, ηλεκτρονικά εσύ, σου δίνω εγώ σιτηρά. Τσεχοσλοβακία, παράδειγμα, έτσι δεν ακριβολογώ, εσύ κάνεις βαριά μηχανήματα, θα μας τροφοδοτείς όλους, θα παίρνεις τρανζίστορ από τη Βουλγαρία, αλλά σιτάρι θα σου δώσω εγώ από τη Γεωργία, παράδειγμα. Δηλαδή, ο σύνολο καλύπτονταν οι ανάγκες παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά καμία χώρα δεν ήταν αυτοδύναμη. Και αυτό βεβαίως ήταν σκόπιμο για να είσαι εξαρτημένος. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε σε αυτά τα πλαίσια. Μας διέλυσε ως παραγωγικό ιστό. Πιστεύω ότι είχαμε τη δυνατότητα να ζούμε ως λαός, να είμαστε αυτοδύναμοι, να έχουμε το λάδι, τα σιτηρά, τα πάντα, σε επίπεδο διατροφής, να κάνουμε εξαγωγές. Πού ήτανε και η πολιτική, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, που τα γράφαμε βέβαια, αλλά ποιος τα άκουγε, όταν θάβονταν στις χωματερές, τόνοι από προϊόντα γεωργικά. Πού ήταν οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, όταν γινόντουσαν ή κομπίνες με τις επιδοτήσεις και δίνανε ούκο λίγα χρήματα στους αγρότες για να ξυλώσουν την παραγωγή, την υφιστάμενη παραγωγή. Του λέγανε όχι, θα ξυλώσεις τα μπέλια, θα βάλεις πεπόνια, παράδειγμα. Πού ήταν η συνείδηση του πολίτη, γιατί βεβαίως μας υπονομεύουν οι ξένοι, κάνουν, αλλά εμείς οι καημένοι τα θύματα. Γιατί δεν συμμετείχε αυτός που πήγαινε και παρακαλούσε τον πολιτικάντη, τον πολιτευτή, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, παρακαλούσε να του διορίσει το παιδί αναξιοκρατικά, δεν συμμετείχε στο βρώμικο σύστημα? Όταν διορίζω το παιδί μου με ρουσφέτη, δεν ξέρω ότι κλείνω την πόρτα στον άξιο να καταλάβει μια θέση δημόσια. Και όταν μπαίνουν οι ανάξιοι λόγω ρουσφετιού, δεν θα σαπίσει το σύστημα? Δηλαδή, γιατί να βλέπω παντού φαντάσματα? Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για τίποτα? Προφανώς, αλλά θα σας πει κάποιος αβίαστα, είναι ίδιος ο βαθμός συνευθύνης του εκμαυλιστή και του εκμαυλιζόμενου? Διότι όχι, η κοινωνία προφανώς δεν ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισαν όλοι μαζί να εκμαυλίσουν τον πολιτικό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Βεβαίως, οι πολιτικοί αποφασίζουν και χαράσουν, ή μάλλον μακάρι να αποφάσιζαν, για την ζωή μας. Γι' αυτό μας ασχολούνται με τα κοινά. Όμως, εγώ μπορώ να κρίνω, να μην αποδεχθώ, να συσπηρωθώ συνδικαλιστικά, τοπικά, στην αυτοδιοίκηση. Έχω κάθε δυνατότητα. Καθόμαστε στον καναπέ μας, που κάπου έχω γράψει ότι έχουν μαχαίρια οι καναπέδες. Ότι κάθεσαι και σαματώνεται και κάθεσαι ανηλίθιος και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Καθίσαμε στον καναπέ μας δεκαετίες, δύο δεκαετίες σχεδόν. Και τρώγαμε αμάσιτη τροφή τηλεοπτική, ό,τι μας έδιναν. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε και λέμε, α, πού καταντήσαμε? Μα έτσι σε ήθελε, στον καναπέ το σύστημα. Το σύστημα βεβαίως στηρίζεται από πρόσωπα, αλλά εν δυνάμει είναι απρόσωπο. Έρχεται και σε διαβάλλει ως χώρα, ως οικονομία, ως πολιτισμό. Και βλέπετε τώρα, γιατί μπορεί να υπερβάλλω, νιώθω ότι η χώρα μας είναι ένα πειραματόζωο όπου εξαντλούνται όλα τα όρια απειλής, φόβου και μη αντίδρασης, σαν να βλέπω κάποιον από πάνω να πιέζει συνέχεια αυτό το λαό, να δει ως πού αντέχει και ως πού δεν θα αντιδρά, για να απαξιώσει κάθε της αυτόν τον τόπο και να έρθουν μετά τα παγκόσμια τροκτικά, όπως λέω, να αγοράσουν πάμφθινα. Να πάρουν εκτάσεις, επιχειρήσεις, να πάρουν τα πάντα τσάμπα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Όμως, δεν πάω να πιστεύω ότι αυτός ο λαός έχει αποθεματικά, έχει δυνάμεις κρυμμένες που δεν είναι στην επιφάνεια, δεν είναι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου οι κύριοι που βλέπουμε να ερίζουν ποιος θα κάτσει στην καρέκλα του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε υγιείς δυνάμεις πολιτικές, τους ανθρώπους που είχαν αδρανοποιηθεί λόγω της μεγάλης διάβρωσης που υπήρξε και οι οποίοι θα βγουν μπροστά. Αυτό σας το υπογράφω, δεν ξέρω αν θα υπάρχω. Πολύ γρήγορα θα δούμε τις νέες δυνάμεις να φέρουν την ελπίδα στον τόπο. Πάντως, δεν δίνεται την εικόνα ενός ανθρώπου παρατηρητή που κάνει και ρεπορτάζ στην καθημερινότητα ότι έχουμε πιάσει πάτο.
πιστεύω ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ακόμη δρόμο. Προς αυτό που λέτε, να πιάσουμε πάνω. Δηλαδή, να δούμε ακόμη πιο τραγικές σκηνές. Γιατί στην Αθήνα ήδη συντελούνται αυτές οι σκηνές. Θυμάμαι ότι μόλις προχθές, κύριε Δουατζή, πήγαν οι αγρότες από τη Βιωτία αδιάθετα αγροτικά προϊόντα, τόνους. Τα άφησαν στο Σύνταγμα μέσα σε τρεις ώρες. Απίστευτες ώρες εξαφανίστηκαν. Θα δούμε ακόμη πιο τραγικές σκηνές. Πιστεύω ότι ναι, διότι αν κρίνω, πάρτε τη σημερινή δισογραφία. Έρχονται οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας υποδεικνύουν, όχι μας υποδεικνύουν, θέλουν να μας επιβάλλουν μέτρα βλέποντάς μας ως αριθμούς. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχουν βιώματα χώρας, δεν υπάρχουν μνήμες, δεν υπάρχει παράδοση, δεν υπάρχει χώρα, λαός. Υπάρχουν αριθμοί. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι για μένα έχει μεγάλη αξία να ακούγεται από έναν άνθρωπο που έχει γνωρίσει όλα τα διεθνή φόρα, από ό,τι θέση του την επαγγελματική, ο χαρακτηρισμός υπάλληλοι. Γιατί αν το αποδραματοποιήσουμε, αυτό είναι ο κάθε κύριος Ρεν και ο κάθε κύριος Τρα. Δεν είναι κανένας ηγέτης. Δεν το βεβαίως, λέω. Σκόπιμα το λέω. Προφανώς. Και έχετε δίκιο. Βεβαίως εκ της θέσεως της χώρας πια μπορεί, ως φαίνεται, ο κάθε υπάλληλος, ένα καλό στέλεχος της Κομισιόν, της Τρόικα, δεν είναι κάτι άλλο όμως. Δεν είναι ένας διακρατικός ηγέτης. Πόλο δε ηγέτες οι ίδιοι πώς συμπεριφέρονται σε πρωθυπουργούς. Χαίρομαι που το θέτετε εσείς, γιατί έχει για μένα ιδιαίτερη αξία να το λέει ένας άνθρωπος που γνωρίζει πράγματα από μέσα. Αλλά επιμένω λίγο. Τα φάγαμε δηλαδή όλοι μαζί? Όχι, βέβαια. Όχι. Και βέβαια όχι. Διότι αν τα τρώγαμε όλοι μαζί, δεν θα είμαστε όλοι μαζί στο χάλι που είμαστε. Ε? Και όλοι μαζί κυριολεκτικά δεν είμαστε σε χάλι. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που τα διαθέτουν διάφοροι άνθρωποι ακόμα, οι οποίοι δεν έχουν και ποθενέσχες, απορρίς που τα βρήκανε. Υπάρχουν πολλά χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού. Υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα άθλιο, το οποίο είναι σκόπιμο να υπάρχει για να εξυπηρετεί κάποιους. Αλλά εκείνο που, ξέρετε τι, δεν θέλω να δραματοποιώ τα πράγματα, αλλά έχουμε σκεφτεί μέσα από, στο όνομα της οικονομικής κρίσης ή της φοροδιαφυγής, που δεν κινείται κανείς μηχανισμός ακόμα, σας βεβαιώνω, έχουμε σκεφτεί το έλλειμμα δημοκρατίας. Πράγματα που έχει αυτός ο λαός κατακτήσει με αγώνες δεκαετιών αναιρούνται μέσα σε μία ώρα. Έρχονται νόμοι και περνιόνται νόμοι από μια κυβέρνηση η οποία δεν εκφράζει το σύνολο του ελληνικού λαού. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, είναι έκτακτης ανάγκης, είναι διαχειριστική, δεν ξέρω τι είναι, μόνο τον ελληνικό λαό δεν εκφράζει. Και περνούνται νόμοι που πραγματικά απορείς. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Σε επίπεδο φορολογίας, τα διοικητικά δικαστήρια έχουν εωσατονίσει ή σταματήσει να δουλεύουν, δεν ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις. Έρχεται η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ, καταγράφει αδίκημα, σε τιμωρεί, σε συλλαμβάνει, αποφασίζει την ποινή σου, ότι θα σου κλείσω το μαγαζί, σου βάζει πρόστιμο το οποίο ενδεχομένως να μπορείς να πληρώσεις και δεν σου αφήνει το περιθώριο. Σου λέει θα πληρώσεις και μετά θα προσφύγεις και δευτεροβαθμίως δεν μπορείς να κινηθείς δικαστικά πια. Και ακούτε αυτές τις συλλήψεις, τις γελίες που συμβαίνουν με διάφορους μόδιστρους και διάφορους που τροφοδοτούν τα κοσμικά σαλόνια, τους οποίους συλλαμβάνουν το βράδυ στα μπουζούκια και τους αφήνουν την άλλη μέρα. Αλλά χρήματα δεν εισπράττει το κράτος. Άρα γίνεται επικοινωνιακό, λέτε πάρτι, λοιπόν, ότι κάτι γίνεται, ναι. Βεβαίως. Αλλά επί της ουσίας δεν γίνεται και τίποτα ούτε ακόμη και σε αυτό το... Και έρχεται, εγώ θα σου πω μόνο το εξής απλό, να δείτε, γι' αυτό σου λέω έλλειμμα δημοκρατίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Τυχαίνει να έχω ένα σπίτι. Πήρα ένα δάνειο, έχω ένα σπίτι, έχω και δύο παιδιά και τα βγάζα πέρα και μπορούσα και πλήρω να τη δώση μου. Έρχεσαι τώρα μέσω της ΔΕΗ και μου λες, ρε, θα πληρώσεις χαράτσι και δεν με ρωτάει, είμαι άνεργος, έχω να φάω, ποιο χαράτσι? Επειδή έτυχε να πάρω ένα σπίτι το οποίο δεν μπορώ και να αποπληρώσω και με κοιτάς με τετραγωνικά και με τιμές ζωνής ως αριθμό, εάν αυτό δεν είναι έλλειμμα δημοκρατίας και βάναυση κοινωνικής συμπεριφοράς στον πολίτη από ένα κράτος που θέλει να εμφανίζει τα πρόσωπα αλλά το εκφράζουν όλοι αυτοί οι κύριοι που βλέπουμε να ερίζουν για καρέκλες,
Με συγχωρείτε, τι είναι τώρα, δεν ξέρω. Κύριε Ντουατζή, να ρωτήσω. Με συγχωρείτε, μιλάω και με λίγο ένταση, όχι, αλλά πραγματικά. Μια χαρά τα λέτε, αλλά πείτε, πιστέψτε με, αλλά πείτε μου κάτι. Αν συντελούνται τα όσα συντελούνται, και κυρίως έλλειμμα δημοκρατίας, σε έναν λαό που για αυτή τη δημοκρατία έχει υποφέρει τα πάνδυνα, και θα έλεγα ότι πολλές του προσδοκίες έχουν ματαιωθεί στην ουσία, πίσω από μεγάλες κουβέντες, δεν υπάρχει ένα θέμα τελικά. Τι χώρα, τι κράτος είμαστε από γεννησιμιού του? Δεν ήμασταν ένα ανάπηρο κράτος? Δεν ήμασταν ένα υποτελές κράτος? Εντάξτε. Δεν είμαστε μια, προφανώς από το 1974 και μετά, είναι ίσως η καλύτερη περίοδος για τη χώρα, δημοκρατικά ενός άθεσμους, σε σχέση με τις ανομαλίες του παρελθόντος. Αλλά σήμερα, αν ρωτήσετε ένα 18άρι, δεν είναι και τόσο βέβαιος ότι είναι έτσι τα πράγματα, διότι αυτός δεν έχει καμία μνήμη και αναφορά χούντας, εμφυλίου, μετεμφυλίου, αν θέλετε, δικτατορίας μεταξά. Δεν έχει τέτοιες προσλαμβάνουσες. Και σου λέει, δεν είμαι και τόσο πεισμένος ότι είναι και η καλύτερη περίοδος για τη χώρα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά μπορεί να μην έχουν την ιστορική μνήμη αυτή που λέτε, που προφανώς είναι χρήσιμο να υπάρχει για πάρα πολλούς λόγους. Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ μακριά μας ως νοοτροπία και αντίληψη. Αλλά ξέρετε, υπάρχει κάτι εδώ που μην παρεξηγηθώ για τη λέξη, που αν θέλετε δείτε το και ως ένστικτο που το έχουν και τα ζώα. Δηλαδή θέλουν να φάνε τα ζώα. Θέλουν να ζεσταθούν, θέλουν. Και καταφεύγουν στη φωλιά τους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι, θέλουν επίσης να καταφύγουν στη φωλιά τους, το σπίτι τους, να έχει ανέσεις, να φάνε ένα πιάτο φαΐ, να έχουν ασφάλεια, δηλαδή ένα επάγγελμα, μια δουλειά. Και μέσα από τη ζωική ανάγκη, από την κάλυψη, από την ανάγκη κάλυψη ζωικών αναγκών, αρχίζει το ανθρώπινο μυαλό και δουλεύει. Και φτιάχνει μέσα του εικόνες το πώς θα συγκροτήσει μια κοινωνία. Δεν ξέρω τι εικόνες φτιάχνουν τα νέα παιδιά για τη συγκρότηση αυτής της κοινωνίας που θα τους δώσει αυτά που θέλουν. Μπορεί να σας ακούγεται κοινικό που λέω, ζωική ανάγκη κτλ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να μιλήσω κοινή γλώσσα με τον άνθρωπο των 20 ετών. Γιατί έχουμε άλλες ανάγκες, άλλα αιτούμενα ζωής. Και θέλετε κάτι, εμένα όλη μου η ελπίδα εκείνη, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα παιδιά. Δεν περιμένω τίποτα από τη γενιά τη δικιά μου. Εμείς τι κάναμε? Εμείς συμμετείχαμε σε μία, έστω και με την ανοχή μας, σε αυτή την υπονόμευση, αν θέλετε, του οικοδομήματος. Μια χώρα πανέμορφη. Εγώ σας λέω, μόνον το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αν ερχόταν στον Πειραιά. Και να του λέγεις, δεν σε φορολογώ, αλλά θα σε υποχρεώσω να κινείς τα κεφάλαιά σου σε ελληνικές τράπεζες. Και έλεγες, και έκανες μια τουριστική, επιθετική πολιτική τουριστική, από το αστείο του να μην σου σερβίρουν τη σούπα και να έχει το βρώμικο δάχτυλο μέσα όταν στο σερβίρει, με μια ταχύρυθμη εκπαίδευση μιας εβδομάδας, και θα σας έλεγα τι χρήμα θα ερχόταν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Εδώ επενδύουν σε άλλες χώρες για να φτιάξουν συνθήκες κλιματικές τέτοιες που να επιτρέπουν διακοπές. Και εμείς έχουμε δωρεάν την υποδομή. Είναι σαν να σου χαρίζουν ένα εργοστάσιο και σου λένε, ρε, δούλεψε το να βγάλεις χρήματα. Έχεις αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον πανέμορφο. Και δεν τον αξιοποιείς. Μόνο δεν τον αξιοποιείς, τον καταστρέφεις μάλλον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω τι. Ναι μεν οι κακοί οι ξένοι, οι οποίοι τη δουλειά τους κάνουνε, κερδοσκοπούν εις βάρος μας, καλά κάνουνε, εμείς τι κάνουμε? Δεν μπορώ παρά να δω λοιπόν νέες δυνάμεις να ξεπετιώνται με γνώση, γιατί τα παιδιά έχουν γνώσεις πολύ περισσότερες από εμάς, έχουν εξειδικεύσεις και επίσης έχουν διάβλους επικοινωνίας με όλο τον κόσμο. Δεν έχουν αυτή την τάση μόνωσης που είχαμε εμείς. Η καλύτερη περίπτωση ήταν να φύγεις από την επαρχία να πας στην πρωτεύουσα, μέχρι έτσι. Εκεί. Είναι πολίτες του κόσμου πια, οι Έλληνες επιστήμονες, διανοούμενοι, τεχνοκράτες κτλ. Δεν μου είπατε όμως, και εγώ θέλω να επιμείνω, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει δουλειά μέσα από τη δημοσιογραφία. Τι λαός είμαστε, τι κράτος είμαστε τελικά? Μήπως το κουβαλάμε και λίγο στην ιδιοσυστασία μας? Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει μια τραγικότητα σε αυτό το λαό. Δεν υπονοώ ότι είμαστε ο περιούσιος, ούτε ότι όλοι έχουν συνωμοτήσει σε βάρος μας, αλλά στις πιο μεγάλες του ένδοξες στιγμές ερχόντουσαν και οι μεγαλύτερες, να το πω έτσι λαϊκά, κατραπακές. Δηλαδή,
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας για την ανεξαρτησία και εμφύλιος. Έτσι. Είναι... Πόλεμος στον Τούρκο κατακτητή κοινός και εμφύλιος μεταξύ οπλαρχηγών και πολιτικών. Μεγάλες στιγμές, λαμπρές σελίδες 40-41, εθνική αντίσταση και εμφύλιος. Τι λαός είμαστε. Κοιτάξτε, έλεγε ο Καστοριάδης ότι δεν ασχολούμαι με την Ελλάδα και τα πολιτικά της, διότι η λέξη δημοκρατία είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Και με είχε ενοχλήσει που το έλεγε. Και μετά παίρνοντας τη διαδρομή 4ο-5ο αιώνα δημοκρατία στην αρχαία εποχή, που ως έννοια και λειτουργία δεν είχε καμία σχέση με το σήμερα βέβαια, έτσι, έβλεπες ότι κάθε φορά είμαστε κατακτημένοι και υποτελείς. Ρωμαϊκή εποχή, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, Επανάσταση. Σηκώνουμε κεφάλι, έρχονται πάλι οι προστάτηδες δυνάμεις να κανονίσουν και εμείς πέφτουμε να φέρουμε βασιλιά Βαβαρό. Λες και δεν υπήρχε ένας Έλληνας άξιος να ηγηθεί του τόπου. Αυτά είναι οι κατάρες φυλής. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο έντονες αυτές οι μνήμες ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας τι λαός είμαστε μέσα από όλα αυτά. Γιατί πιστεύω ότι η τρομακτική διάχυση και ταχύτητα πληροφοριών στην εποχή μας συντελεί σε μία αλλαγή, μπορεί να είναι μετάλλαξη, μπορεί να είναι βελτίωση, δεν το ξέρω, αυτό θα φανεί, αλλά δεν είναι ο κόσμος πια ίδιος, δεν είναι τα σύνορα στεγανά πια όπως παλιά και πιστεύω ότι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να μιλάμε για το τι λαός είμαστε και τι πατρίδα έχουμε τώρα. Πείτε μου κάτι άλλο. Τι πολιτικό σύστημα έχουμε, το ζήσατε καλά, το ζήσατε στο πετσί σας, ενώ καλύπτοντάς το, παρουσιάζοντάς το, και δεν θα πάω μακριά. Φτάνοντας στο 2012 από το 1974. Έτσι. Ακούω και τα μεγαλόστιμα, κλείνει ο κύκλος μεταπολίτευσης, αναρωτιέμαι αν μπορούμε να την ορίσουμε ως τέτοια αυτή την περίοδο, αλλά τελικά το πολιτικό σύστημα έπαιξε το δικό του ρόλο στο πού πήγε και το ότι δεν βάθινε, δεν έγινε ποιότητα δημοκρατίας, ούτως ώστε να μπορέσει να ανεβάσει και τον πολίτη. Γιατί κοιτάξτε, η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία μπορεί να είχε πολλά αρνητικά. Ήταν σε δουλοκτητική κοινωνία μεν, αλλά έπαιρνε το ρίσκο να κληρώνει και τα αξιώματα. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για μια πολιτεία. Δηλαδή έδινε τα φόντα, το κίνητρο, αν θέλετε, στον πολίτη. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι στη σύγχρονη ελληνική, την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι το πιο κλειστό επάγγελμα, λέμε, ο πολιτικός και φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Οικογένειες είναι κυρίως. Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτή η οικογενειοκρατία που αναφέρετε δεν δείχνει υστέρηση πολιτικού αισθητηρίου σε αυτό το λαό. Όταν αποδέχεται αυτός ο λαός, τρίτη γενιά να την κάνει τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου να τον κάνει πρωθυπουργό. Δεν είναι υστέρηση πολιτικού αισθητηρίου. Το χαρακτηρίζω αλλιώς. Όταν θεωρούμε πάρα πολύ φυσικό τα παιδιά του Μητσοτάκη, όχι μόνο η Ντόρα και ο Κυριάκος, μπορεί να είναι πανάξιοι άνθρωποι, έτσι. Προφανώς δεν μιλάτε προσωπικά, ναι. Αλλά είναι δυνατόν από γενιά σε γενιά. Δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και μάλιστα να ηγούνται, να έχουν δηλαδή αμέσως το εύσημο του ότι προέρχονται από μια οικογένεια. Είναι πραγματικά λυπηρά πράγματα. Καραμαλή, άλλη περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι δείχνει μια υστέρηση οριμότητας πολιτικής, αλλά εγώ σας λέω ότι και σε σχέση με αυτή την τραγική κατάσταση που ζει ο τόπος, με τρομάζει το έλλειμμα δημοκρατίας και ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο. Μιλώντας με τον ποιητή, τον Τάσο τον Λιβαδίτη, αυτόν την τεράστια ποιητική μορφή. Εσείς είχατε και ιδιαίτερη σχέση. Είχα σχέση πολύ έτσι, κοντινή. Και σας έχει επηρεάσει και στο έργο σας, δεν το κρύβετε αυτό. Όχι καθόλου, γιατί είναι, τον θεωρώ από τις σημαντικότερες μορφές μας. Προσέξτε, ο Λιβαδίτης ήταν αριστερός και πάλευε να έχουμε μια δίκαιη κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι να έχουν διασφαλισμένη τροφή, στέγη, τα χρειώδη. Και έδινε λοιμοσύνη συνέχεια στους ανθρώπους που, έτσι, ζητιάνους και τα λοιπά. Και του λέω,
αυτό το πράγμα αντίκειται στα πιστεύω σου. Και μου λέει, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το συνέστημα, είναι συνάνθρωποι μου. Δεν μπορώ. Προσέξτε τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή έχει ξυπνήσει μια ιστορία αλληλεγγύης, σύμπνοιας, αλληλοστήριξης, συσίτια, τρόφιμα. Υπάρχει μια ενεργοποίηση του κόσμου να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Φοβάμαι όμως μη λειτουργεί μόνο το συναίσθημα εκεί και όχι η πολιτική σκέψη της διεκδίκησης. Όπου εμείς σε επίπεδο νοητικό θα πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα και να πούμε έχουμε δικαίωμα στην παιδεία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δουλειά. Φοβάμαι μήπως διαβρωθούμε πολιτικά μέσα από την υπερευαισθησία την ανθρώπινη, γιατί την έχουμε ως λαός, και ατονίσουμε τα πολιτικά μας αισθητήρια. Πρέπει να μας οδηγήσουν σε λύσεις μαζικές. Λέτε δηλαδή ότι φοβάστε μην αυτοπαγιδευτούμε ουσιαστικά. Βεβαίως. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να γυρίσει και ανάποδα. Διότι αν η κρίση έρθει απάνω σας, μπορεί από εκεί που εκδηλώνεται αλληλεγγύη να φάτε τον άλλον στο τέλος. Αυτό ξέρετε, το είδαμε και αυτό. Είδαμε το να τρώει ο ένας τον άλλο μέσα από χρηματιστήρια, τράπεζες, παιχνίδια, διάφορα ομόλογα και ούτω καθεξής. Είδαμε τις τάσεις αυτές. Λοιπόν, και μετά έχουμε σε δεύτερη φάση τον εξανθρωπισμό, αν θέλετε, αλληλεγγύη και τέτοια. Θα σας ζητήσω να πάμε σε μια δεύτερη διακοπή. Θέλω λίγο μετά να μας αποκωδικοποιήσετε δημοσιογραφικά πολύ γρήγορα όλο αυτό που ακούγεται. Στον πολύ κόσμο είναι άγνωστο ουσιαστικά ως ορολογία. Προσπαθεί να την κατανοήσει. Στο βάθος, δημοσιογραφικά, αν σας ζητούσα δηλαδή να το φέρετε στην επιφάνεια με πρώτους τίτλους και αμέσως μετά να επιστρέψουμε στη μεγάλη αγάπη, τον πολιτισμό, την ποιήση, να μιλήσουμε γι' αυτό. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις. Κύριε Δουατζή, μεγάλο λεξιλόγιο, βιβλίο ολόκληρο πια και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, έτσι, για τις οικονομικούς όρους. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι αν ο μέσος πολίτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το δικό μας βηματισμό, γιατί τα μέσα τα κάνουν αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, τι για το PSI, το SPREND. Από την άλλη, προφανώς και δεν μπορεί να είναι στην αγνιά του, έτερον εκάτερον. Και επειδή αναφερθήκατε στον Καστοριάδη, θυμάμαι το 1991 είχε έρθει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήταν φιλοξενούμενος τότε. Είχε διατυπώσει την άποψη ότι έτσι όπως πάτε και το μοντέλο που αναπτύσσετε στο νησί αλλά και σε όλη τη χώρα, σε μία δεκαετία, μπορεί να έπεσε έξω άλλη μία δεκαετία, θα είστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης και αυτό είναι συζητήσιμο. Μας είχε ξενήσει τότε που το έλεγε ο Κορνήλιος. Λοιπόν, αν τα απομυθοποιήσουμε λίγο. Τι πρέπει να κρατά ο πολίτης, τι είναι αυτό που είναι χρηστικό και τι είναι αυτό που είναι στην προσπάθεια καλλιέργειας φόβου, πανικού και τρόμου. Τι πρέπει δηλαδή να απορρίπτει. Εντάξει, νομίζω ότι... Προφανώς τα τηλεοπτικά παράθυρα θα μου πείτε πρώτιστα. Όχι, θέλω να πω τι, ότι πρέπει να ο κόσμος να μαθαίνει και κάποιους μηχανισμούς. Δηλαδή, τι γίνεται απέναντί του και πώς πρέπει να αντιδράσει ο ίδιος. Επειδή μένετε στην τηλεόραση και με το δίκαιο σε μεγάλο βαθμό. Ποια είναι η κλασική αρχή της προπαγάνδας? Σε ευαισθητοποιώ, μαλακώνει η λογική, αμβλύνεται. Πάντα το συναίσθημα, η υπερδιέγερση του συναισθήματος δράει βάρος της λογικής, δηλαδή της κριτικής σκέψης. Πάντα λοιπόν, κλασική αρχή προπαγάνδας, σε ευαισθητοποιώ με κάποια στερεότυπα, οικογένεια, φιλία, έρωτας, κλασικά λέξεις κλειδιά για την ανθρώπινη έτσι, ευαισθησία, αν θέλετε, και μετά σε βαράω κατά κέφαλα, σου περνάω ό,τι θέλω. Δεν ξέρω εάν ακόμα και το τι λένε στα τηλεοπτικά παράθυρα PSI και δεν λένε ελληνικά, το λένε κούρεμα και δεν μιλάνε ελληνικά, δεν ξέρω πόσο σημασία έχει σε επίπεδο πρόσληψης σημειολογικά για τον τηλεθεατή δέκτη. Προσέξτε, κάθεσαι σπίτι σου, έχεις ένα κουτί που λέγεται τηλεόραση, το παράθυρό σου στον κόσμο, αλλά αυτό εισβάλλει στο χώρο σου. Μπαίνει κάποιος μέσω του κουτιού αυτού και σου μιλάει. Την ώρα που αρχίζει η επικοινωνία, απομονώνεσαι από το χώρο, είσαι εσύ και το κουτί, δεν υπάρχει ο διπλανός, αρχίζεις και παρακολουθείς.
Δεν είναι επικοινωνίας μέσω γιατί είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να αντιδράσεις ως τηλεθεατής. Σου στέλνει μήνυμα άλλος από το κουτί. Τελείωσε. Δεν του απαντάς. Δεν ανταλλάσσεις άποψη. Και είσαι υποχείριό του, διότι όπως λένε οι Αμερικανοί ειδικοί, σου μαλάσει τον εγκέφαλο σαν σφουγγάρι η τηλεόραση, σου στέλνει το ισχυρότερο και διαρκέστερο μήνυμα, το οποίο περνάει στο υποσυνείδητο. Σκεφτείτε, γι' αυτό βλέπετε, φλιαρώ λιγάκι, αλλά θέλω να γίνει κατανοητό, τι θα πει PSI για τον αγρότη, τον βιοτέχνη, την οικοκυρά, τον φοιτητή, τον πολίτη. Τι θα πει PSI. Κούρεμα. Ελάττωση του χρέους. Με ποιες προϋποθέσεις. Μήπως με το κούρεμα αυτό καλούμεθα να πληρώσουμε πολύ περισσότερα σε βάθος χρόνου. Σε τόκους. Λέω. Βγείτε κάποιος να μας πει ελληνικά τι ακριβώς συμβαίνει και να δουλευτεί προς τα έξω. Ποια είναι η πηγή πληροφόρηση των δημοσιογράφων που μεταφέρουν στον κόσμο όλα αυτά τα πράγματα. Οι ίδιοι οι χειριστές όλης αυτής της κατάστασης. Αυτοί πληροφορούν. Ο Παπαδήμος πληροφορεί, ένας άνθρωπος άριστος τεχνοκράτης που μια ζωή υπηρετούσε το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή το πώς θα κερδίζει το κεφάλαιο, δηλαδή μετατρεπόμενο το νόμισμα σε προϊόν, κερδοσκοπίας. Ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που μας πληροφορούν. Πάνε οι δημοσιογράφοι λοιπόν, παίρνουν πρωτογενώς από τις πηγές αυτές την πληροφόρηση, τις μεταφέρουν στον κόσμο, πώς έχουμε καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει. Εγώ σας δηλώνω αδυναμία να καταλάβω τι συμβαίνει. Απλά δρώ ως υποψιασμένος πολίτης και λόγω δουλειάς που έχουμε διαβρωθεί και δεν πιστεύουμε τίποτα και προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτά που προσλαμβάνω. Δεν είμαι σε θέση να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα, με όση πείρα μπορεί να κουβαλάω, ότι ξέρω τι συμβαίνει. Διότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι από τους ανθρώπους που προκάλεσαν, διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται αυτό που λέμε σήμερα κρίση. Άρα μου λέτε ότι και ο πολίτης πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο διαισθητικά με το ένστικτό του, με την κατάστασή του στην καθημερινότητά του και να αφήσει τα μεγαλόσχημα των τίτλων. Να ψάχνει, να μην πιστεύει ούτε στα μάτια του, εάν δεν ερευνήσει. Ποτέ αυτό που βλέπεις δεν είναι αυτό, αν δεν ψάξεις. Η κλασική αρχή της δημοσιογραφίας. Η οποία έχει εγκαταληφθεί όμως γιατί ρεπορτάζ καν δεν γίνεται. Βεβαίως. Να είμαστε υποψιασμένοι. Απλώς. Και συγχρόνως να λειτουργούμε με πολύ αγάπη στον άνθρωπο, αλλά στην πράξη. Όχι αυτό το κλαψιάρικο, το κακομοίρικο. Το δήθεν. Πείτε μου όμως, ακόμη και στην ελληνική δεν σας τρομάζουν οι εκφράσεις. Δηλαδή, το αναδιάρθρωση. Ακούγεται καλό. Είναι ουδετεροποιημένο. Αναδιάρθρωση. Αλλά αναδιάρθρωση αλλιώς τη λέει ο τεχνοκράτης οικονομολόγος και η υπονοή στην καθημερινότητα κόψε κι άλλο, μισθό, σύνταξη. Αλλά λέγεται μεγαλόστομα. Σου λέει δηλαδή η κυρία Μέρκελ, αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε μέτρα ριζικής αναδιάρθρωσης, ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται να αναταχθεί. Ο μέσος πολίτης το εισπράττει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Αυτοί όμως την ίδια στιγμή του αλλάζουν τον αδόξαστο. Καμία αντίρρηση. Να συμφωνήσουμε απολύτως. Αναδιάρθρωση βεβαίως. Προς ποια κατεύθυνση, με ποιο αιτούμενο. Να είμαι υποτακτικός της κυρίας Μέρκελ ή να είμαι ισότιμος εταίρος. Βεβαίως αναδιάρθρωση. Και βέβαια η δημόσια διοίκηση είναι άθλια και βέβαια έχουμε μοίρια προβλήματα και πληγές ως κοινωνία, αλλά η περίφημη αναδιάρθρωση που είναι όρος, αν θέλετε, αποδεκτός πάντα, κάθε εποχή και κάθε ιστορική στιγμή, πάντα η ανθρωπότητα τρέχει και έχει ανάγκη αναδιάρθρωση. Να ανανεώνουμε τη σκέψη μας, την πρακτική μας, τις συμπεριφορές μας, τα πάντα. Αυτό είναι η ζωή, τρέχει. Προς ποια κατεύθυνση όμως. Θα μου επιβάλλει η κυρία Μέρκελ με βιώματα λαού συγκεκριμένου, ο οποίος μόλις πριν ελάχιστες δεκαετίες αιματοκύλησε τον κόσμο, θα μου επιβάλλει κατεύθυνση για να κινηθώ ως χώρα και ως λαός. Τα αιτούμενά της για λογαριασμό της κυρίας Μέρκελ. Ναι, αλλά τραβά όλη την Ευρώπη. Έτσι. Και θα σας πει κάποιος γιατί είναι η υπερδύναμή της και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε και αυτή η θεωρία της ιτοπάθειας, ότι αφού μας έχουν δανείσει και έχουμε ανάγκη να το βουλώσουμε, δεν ξέρω σε πού μπορεί να φτάσει.
Εντάξει, είμαι εξαρτημένος, δεν είμαι ανεξάρτητος. Όταν χρωστάω, μόνο ανεξάρτητος δεν είμαι. Αλλά αυτό σημαίνει πλήρη υποδούλωση. Δηλαδή θα πάψω να λειτουργώ νοητικά, πνευματικά, να ανησυχώ, να έχω εξάρσεις, ετούμενα ζωής. Επειδή χρωστάω, επειδή έγιναν λάθη, βεβαίως χρωστάω και έγιναν λάθη. Έχω μια χώρα που παράγει, έχει εθνικό προϊόν. Με βάση αυτό που είναι το εθνικό της προϊόν, να το ενδυναμώσω, παραγωγικό δυναμικό έχω και να πληρώσω με βάση τις δυνάμεις μου τα χρέη. Άρα... Γιατί πρέπει να πληρώσω το χρέος αύριο το πρωί και όχι μεθαύριο? Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι τόση ώρα που σας ακούω? Άρα ούτε καν στο εσωτερικό της χώρας συζητάμε, και αυτό είναι ευθύνη και των μέσων, μόνο της τηλεόρασης και της εφημερίδας και του διαδικτύου, με νυφαλιότητα. Δεν συζητάμε, δεν αναλύουμε τα γεγονότα που θα έπρεπε πρώτιστα να το κάνει το πολιτικό σύστημα, οι επαϊόντες, οι αναλυτές. Δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Δουατζή, όταν ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος με μια μονοκονδυλιά σου λέει ότι αν βγεις από το ευρώ, εγώ λέω ότι να συμφωνήσω μαζί του, θα γυρίσει στη σπηλιά του 50. Εγώ δεν περιμένω από έναν επαϊόντα να μου απαντήσει έτσι. Περιμένω να μου αναλύσει δεδομένα και να μου εξηγήσει πιστικά καλύτερα όλον αυτός γιατί θα συμβεί αυτό. Εγώ θα σας πω να το δεχτώ και αυτό. Αλλά όταν βγαίνει ο Σιμίτης και λέει ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό που έγινε τώρα, εδώ που φτάσαμε, και όταν γινότανε, δεν όρθωσε ανάστημα να το πει. Όταν ερχότανε ένας πρωθυπουργός χώρας ανεξάρτητης, ένας Γιώργος Παπανδρέου, και σε πάει στο Διεθνές Νομισματικό πριν καν το κουβεντιάσει με το κόμμα του, εγώ δεν σας λέω με τη Βουλή, από εκεί πέρα τι να περιμένεις? Εκείνο που εγώ ελπίζω, και μπορεί να με πείτε... Συγγνώμη, αλλά δηλαδή υπάρχουν υπουργοί που δεν το διάβαζαν, αλλά κατά δήλωσή τους με τα μέλια ότι δεν το διάβασαν, αλλά ωστόσο το εφάρμοσαν. Εάν αυτός που με εκπροσωπεί δεν ελέγχει για λογαριασμό μου το τι υπογράφει, πάλι για λογαριασμό μου, εμένα του λαού, είναι κατάπτυστος και απορώ πώς ασχολούνται ακόμα τα μέσα με αυτούς τους κυρίους. Να το παιχνίδι που παίζουμε το άσχημο. Και να σου πω κάτι, εμένα κάνοντας την αυτοκριτική μου... Μόνο αυτό παίζουμε κύριε Δουατζή. Εδώ ασχολούμαστε με το ποιοι είναι οι διάδοχοι στο ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, πόσο είναι τα ποσοστά του λαϊκού. Αυτά είναι τα προβλήματα του πολίτη. Να σου πω ποια είναι η μεγάλη ενοχή μου από τη δημοσιογραφική μου πορεία. Ακριβώς αυτό τώρα που φτάσαμε που λέμε. Ότι παρήγαγα και αναπαρήγαγα είδωλα ανθρώπων που δεν εκτιμούσα. Και δεν είχα τότε ή την εξυπνάδα ή τη δύναμη να ορθώσω ένα άσχημα και να πω ρε, έξω. Εγώ δεν σε προβάλλω σένα. Δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός, υπουργός. Έξω. Δεν έχουμε τα κότσια, γιατί έτσι μάθαμε, πολιτική αυτό, τα στερεότυπα. Λοιπόν, να έχουμε τα κότσια να απορρίψουμε. Δηλαδή, εγώ στον κύριο Χρυσοχοίδη δεν θα έδινα βήμα να μιλάει στην τηλεόραση και να μου λέει δεν είχα διαβάσει το μνημόνιο και οδηγήθηκε εκεί η χώρα, αλλά παρότι είμαι τόσο αφελής ή ανίκανος και δεν διάβασα το μνημόνιο, θέλω να σε κυβερνήσω και να γίνω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Είναι σαν να με φτύνει στα μούτρα και να με λέει ηλίθιο. Λοιπόν, αρνούμαι εγώ πολίτης να είμαι ηλίθιος. Απλά πράγματα. Πείτε μου κάτι, ήταν ένα ερώτημα τηλεθεατή. Όταν μετά από 2 χρόνια, εκ του αποτελέσματος, δεν λέω κάτι θεωρητικό, όλα τα μέτρα έχουν αποτύχει. Το μνημόνιο έχει αποτύχει, ο εφαρμοστικός, οι συμφωνίες. Δεν έχουν βγει, δεν έχουν περπατήσει. Η κοινωνία είναι, και η χώρα είναι σε ύφεση. Ρωτάει ο τηλεθεατής, αν ήταν σε μια επιχείρηση ο μάνατζερ να τα έχει κάνει έτσι, θα τον είχαν σουτάρει, έτσι, χωρίς να τον πληρώσουν. Τους πολιτικούς, και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη γενίκευση, όχι μόνο δεν τους σουτάρουμε, αλλά γι' αυτό που 2 χρόνια και οι 300 δεν έχουν πράξει, εξακολουθούν να πληρώνονται. Πονώντας βεβαίως τη βουλευτική αποζημίωση. Κοιτάξτε, δεν είναι απλά η βουλευτική αποζημίωση και εν διάφορη περιπτώσει ας την έχουν και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ότι εξακολουθούν να διαχειρίζονται τα κοινά. Άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για αυτό που φτάσαμε ως εδώ. Εγώ τρελαίνομαι πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις, όταν βλέπω τις προτιμήσεις του κόσμου, που λέει Νέα Δημοκρατία τόσο, ΠΑΣΟΚ τόσο. Πραγματικά τρελαίνομαι. Ψηφίζεις τον βιαστή σου, ο οποίος έρχεται να σε σώσει. Είναι σαν να σας μαχαιρώσω, να σας κάνω αιμόφυρτο και να πω θα σε σώσω εγώ, μη σε νοιάζει. Και να μου λες ευχαριστώ που με σώζεις. Είναι
ή νοσηρότητα πολιτικά για μένα αυτό που συμβαίνει. Όμως πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να ισοπεδώσουμε τους πάντες. Έτσι δεν είναι όλη η πολιτική. Εξίσου επικίνδυνος δρόμος, έτσι. Και επίσης φοβάμαι το ότι δεν οδηγούν πουθενά οι κινήσεις εκτόνωσης. Πιστεύω ότι πρέπει να συσπηρωθούμε σε ομάδες. Τι κοινά ετούμε να έχουμε σε επίπεδο πολιτικό. Με προλάβατε τώρα, γιατί το αμός επόμενο ερώτημα είναι καλά. Εντάξει, λέτε ότι το πολιτικό σύστημα αυτό έχει τελευτήσει. Αλλά πώς από παρθενέγενες θα προκύψουν. Εντάξει, υπάρχει αυτοδιοίκηση. Πυρήνες σε όλη τη χώρα. Δήμοι, κοινότητες. Υπάρχουν. Εκεί δεν βρίσκεται διαφθορά. Σύλλογοι. Κύριε Δουατζή, στους δήμους. Βεβαίως. Αλλά να μπούμε μέσα για να σταματήσει η διαφθορά. Άμα καθόμαστε σπίτι μας και κάνουμε κριτική εκ του ασφαλούς, γιατί να σταματήσει η διαφθορά. Και αυτό, ξέρετε, η απαξία για την πολιτική. Εντάξει, όλη η πολιτική ίδια, η πολιτική είναι σάπια. Εμείς που το λέμε αυτό αυτομάτως, είμαστε υγιείς, καθαροί. Όταν λες ο άλλος είναι σάπιος, σημαίνει ότι εσύ είσαι ο καλός. Αλλιώς πώς τολμάς και κρίνεις. Αφού είσαι καλός, μπες εσύ στα πράγματα, μπες μπροστά. Γιατί δεν ενεργοποιείται λοιπόν ο κόσμος. Να μπει να αλώσει τα κόμματα. Δεν κατάλαβα. Να φτιάξει άλλα. Να ενισχύσει φωνές που ενδεχομένως του ταιριάζουν και τις θεωρεί πιο υγιείς. Είναι αστείο το ότι ο Κουβέλης εμφανίζεται δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ένας άνθρωπος, να δείτε τη δίψα του κόσμου να κουμπίσει κάπου. Δεν τον υποτιμώ τον άνθρωπο. Ναι, ναι, έτσι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά και μου είναι και πολύ συμπαθής και φίλος. Και... Είναι εύκολο όμως, θα σας πει ο άλλος κύριε Δουατζή, όταν σήμερα έχει θέμα επιβίωσης στο ίδιο το σπίτι, όταν πια δεν είναι μόνο ένας άνεργος, μπορεί να είναι οι δύο, μπορεί να είναι και οι τέσσερις. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή η μάνα, πατέρας και τα δύο παιδιά να είναι άνεργοι και οι τέσσερις. Είναι εύκολο. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία υπέροχη που λέει αν δεν σκούξει το παιδί, δεν το βυζένει η μάνα. Λοιπόν, όταν κάθεσαι και κλαις τη μοίρα σου και δεν σκούζεις, δεν διεκδικείς, δεν θα βυζάξεις. Όσο άσχημα και να νιώθουμε, όσο πικραμένοι, όσο στερημένοι αν θέλετε, ας κάτσουμε να μετρήσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, ας μην σκεφτούμε τι είχαμε και το χάσαμε και είμαστε δυστυχισμένοι, αλλά να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχουμε. Και επιτέλους να κοιτάξουμε με αγάπη ο ένας τον άλλο. Δεν μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να κοιτάμε και ένα στόχο μαζί. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα πια, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύω το βρίσκεται και σαν ευκαιρία επανεκκίνησης για όλη την κοινωνία. Θέλω να πω, βεβαίως, πολύ μιλήσαμε για τον υπερκαταναλωτισμό μας, την τύφλωσή μας. Μήπως είναι και η κρίσιμη στιγμή, η καμπή, αν θέλετε, αυτής της επανεκκίνησης, που η αξία δεν θα είναι η αξία της δύναμης στην κατανάλωση. Αλλά άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν εδώ στην Κρήτη συμβαίνει, αλλά θα σου πω κάτι. Επειδή έχει σχέση και με κατανάλωση και με αντιλήψεις και τα λοιπά. Ξέρετε ότι πλέον στην Αθήνα ακουμπάνε ρούχα, παπούτσια και τα λοιπά στο πεζοδρόμιο και δεν τα πετάνε στους που δεν ήταν εκεί όπως παλιά. Συμβαίνει και κάτι άλλο εδώ στους κάδους, διακριτικά δίπλα η σακούλα, λίγο σε απόσταση για να μπορούμε να την πάρουμε αξιοπρέπεια κάποιοι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ένδειξη, αυτός που το κάνει ο ανώνυμος, γιατί δεν πάει να το επιδείξει ότι εγώ προσφέρω, σημαίνει ότι λειτουργεί μέσα του αυτό που λέμε ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Αλλά το θέμα είναι να βοηθήσουμε ένας τον άλλο, να διεκδικήσουμε κιόλα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και όλη μου η ελπίδα είναι στα νέα παιδιά, ας λέμε εμείς μεγαλύτεροι ότι... Παλιόπαιδα και τρίχες. Μια χαρά γενιά είναι. Άλλωστε, μια γενιά έτσι έλεγε για την επόμενη γενιά, να μην το ξεχνάμε. Πάτε. Πείτε μου και κάτι άλλο. Οι εκλογές μπορούν να δώσουν λύση, και αν δεν μπορούν να δώσουν λύση, τουλάχιστον μπορούν να αποτυπώσουν εν μέρη τη λαϊκή βούληση. Γιατί μάλλον εδώ έχουμε χάσει και την μπάλα λίγο στους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Ας χρησιμοποιώ ποδοσφαιρικό όρο. Αν δεν κάνω λάθος, ο υπέρτατος κριτής είναι η λαϊκή κυριαρχία, η οποία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να την προσδιορίζουμε. Έχει την αντιπροσώπευσή της, αλλά αυτή είναι η υπέρτατη αρχή. Δεν είναι ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που λέμε ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ούτε το κοινοβούλιο. Η λαϊκή κυριαρχία είναι η υπέρτατη αρχή της χώρας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά είναι και οραματικά ή ρομαντικά, αν θέλετε, με την έννοια ότι έρχεται μια σκληρή πραγματικότητα που σου επιβάλλεται από το νόμο της ζούγκλας, που σημαίνει ότι ο ισχυρός θα σου καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τι θα κάνεις.
Είμαστε στο διεθνές οικονομικό σύστημα ενταγμένοι και πολιτικό. Οι αλληλεξαρτήσεις, εντάξει, είναι φανερές και δεδομένες. Πιστεύω όμως παρά τα αυτά ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού που λέγεται δημόσια πράγματα, ενώ ως πολίτες εμείς. Οι εκλογές είναι ένας τρόπος πράγματι πολύ σημαντικός, έτσι μια γιορτή δημοκρατίας όπου εκφράζεται ο πολίτης, αλλά το δράμα είναι ότι καταφέραμε να μην μετέχουμε καν όλοι όταν γίνεται αυτό. Ενώ θα μπορούσαμε κάθε μέρα να μετέχουμε σε ομάδες, να συλλειτουργούμε, να ασκούμε πίεση. Για φανταστείτε αν είμαστε πραγματικά όλοι συσπειρωμένοι, είτε συνδικαλιστικά, είτε πολιτικά ή κομματικά ή σε άλλους φορείς, πόσο εύκολο θα ήταν να περάσουν αυτά τα μέτρα που έχουν περάσει ως τώρα. Πόσο εύκολο θα ήταν στους κερδοσκόπους να αλώνανε την πολιτική. Διότι απ' την άλλη τους κατηγορούμε μεν ως ανικάνους και είναι, αλλά απ' την άλλη τους αφήσαμε και μόνους τους. Και χωρίς να τους κρίνουμε, και χωρίς να τους ελέγχουμε, και χωρίς να τους στηρίζουμε. Άρα μου λέτε ότι χωρίς να μας ξεφεύγει από την προσοχή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, προφανώς οι εκλογές μπορούν να διαμορφώσουν ένα άλλο σκηνικό και πάντως δεν είστε από τους υποστηρικτές, γιατί καλλιεργείται και αυτή η άποψη εσχάτως, ας κάνουν τις εκλογές τους, το 90% δεν θα πάει να ψηφίσει. Δεν πάμε να ψηφίσουμε. Να τους δείξουμε διαμαρτυρία μας. Δεν είναι στάση η εποχή. Γιατί πάλι κάποιος θα κυβερνήσει, λέτε. Ούτως η εποχή δεν είναι στάση. Απέναντίας τρίβει τα χέρια του το σύστημα, γιατί κάθεσαι απ' έξω και τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι, θεωρώ, τραγικό λάθος την εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε όλο αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Το άφησα τελευταίο το κεφάλαιο. Αν και εσείς ακροθυγώς σε όλες τις προτάσεις το έχετε και καλά κάνετε, γιατί ουδής υπεράνω κριτικής, ενώ για το χώρο μας. Αλλά επειδή είστε και δάσκαλος στον χώρο της δημοσιογραφίας, διδάσκετε. Τι έχει πάει στραβά, πέρα από τη γενική προσλαμβάνωσα που είναι κυρίως τα παράθυρα, η τηλεόραση, όπως είπατε, οι κίνητρες ώρες της ενημέρωσης, που όλα τα κατέχουν δια πάσα νόσων. Το ένα πρωί θα είναι σεισμολόγοι, το άλλο βράδυ πολιτικοί αναλυτές, οικονομολόγοι. Σας εξομολογούμε ότι κάπως έτσι νιώθω και εγώ απόψη, γιατί με ρωτάτε για τα όχι, πάντα. Όχι, όχι, το ξέρετε ότι ήρθατε με εντελώς διαφορετική προσλαμβάνωσα και ιδιότητα, αλλά το έχετε ζήσει και το ζείτε από μέσα αυτό το σύστημα. Πείτε μου, τι έχει πάει στραβά, γιατί θέλω να σας θυμίσω και οι τηλεθεατές και καλά ενημερωμένοι, ότι κάποτε δημοσιογράφοι άλλαζαν και τον ρου γεγονότων. Δημοτικισμός, για παράδειγμα. Όχι, είπατε κάτι πολύ σωστό. Η δημοσιογραφία, ξέρετε, δεν είναι μόνο να καταγράφεις τα γεγονότα και να τα μεταφέρεις στον κόσμο, αλλά είναι και το να δημιουργείς γεγονότα μέσα από τη δημοσιοποίηση άλλων γεγονότων. Δηλαδή, από τη στιγμή, παράδειγμα, εάν συμβαίνει, έχω ένα γεγονός, χρηματίζεται ο Πρωθυπουργός, λέω τώρα. Αυτό υπάρχει ως γεγονός. Αν δεν δημοσιοποιηθεί, δεν έχει καμία επίπτωση. Μόλις δημοσιοποιήσω το γεγονός που γνωρίζω, χρηματίζεται για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, αυτομάτως δημιουργώ γεγονότα. Δηλαδή η δημοσιοποίηση του γεγονότος δημιουργεί άλλα, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικότερα από το πρώτο γεγονός, το αρχικό που αποκάλυψα. Με αυτή τη λογική, πράγματι και πολύ σωστά λέτε, ότι οι δημοσιογράφοι έπαιξαν ένα ρόλο καταλυτικός στην διαμόρφωση των γεγονότων και στην εξέλιξή τους. Όμως, δεν φτάνει πια στην εποχή μας μόνο η αποκάλυψη. Δεν φτάνει το να προτείνεις λύσεις, διότι για μένα προέχει το να υπηρετείς ένα αξιακό σύστημα. Εάν με ρωτήσετε τι φταίει, μπορεί να σας ακούγεται θεωρητικό, είναι ότι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι άνθρωποι, το διάμεσο λαού εξουσίας, οι άνθρωποι που εκφράζουν τον κόσμο, γιατί αυτές τις ανάγκες εκφράζεις ως δημοσιογράφος, απαντάς στα ερωτήματα του κόσμου ρωτώντας τους ειδικούς. Αυτό κάνεις. Αμόρφωτοι είμαστε. Ρωτάμε τους ειδικούς και μας λένε. Όμως, εάν ο δημοσιογράφος δεν έχει αξιακό σύστημα συνειδητά φτιάξει και υπηρετεί, έχει αποτύχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να πιστεύεις ότι Θεό θέλει. Αλλά να έχει ένα οικοδόμημα, είναι αυτό που λέω, ένα σπίτι αξιών, να κουρνιάζει εκεί. Να μην άγεται και φέρεται, λέτε.
να έχει αξίες ζωής και να τις υπηρετεί. Και κρίνεται. Και κρίνεται. Αλλά να είμαστε αυτό το όπου φυσάει ο άνεμος και όλοι είμαστε οι εξυπνάκηδες, οι θρασείς, οι αγενείς, οι οποίοι ξέρουμε τα πάντα και διαφωτίζουμε το λαουτζίκο και εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ενώ είμαστε αμόρφωτοι και δεν σκεφτόμαστε πού απευθυνόμαστε. Και έχουμε και τέσσερις σωματοφύλακες, αμαλάχοι. Καλά, εκεί είναι... νομίζω ότι είναι σύψη όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα αποβληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να αλλάξει, ακούστε, αυτό θέλω και να πάμε έτσι στη διακοπή. Πρέπει να αλλάξει και σε αυτό το χώρο κάτι. Δηλαδή λέμε να αλλάξει πολιτικό σύστημα, να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο, να αλλάξει η συμπεριφορά του πολίτη. Μα, για να τα αλλάξει... πρόσωπα των δημοσιογράφων πρέπει να αλλάξει. Πω κάτι, δεν με νοιάζουν τα πρόσωπα. Δεν με εννοώ προσωπικά, καταλάβατε, για να σαν μοντέλο. Όλα αυτά που λέτε, που συμφωνώ απολύτως, δεν μπορεί να γίνουν χωρίς τους δημοσιογράφους, χωρίς τα μέσα ενημέρωσης. Ποιος θα κοινοποιήσει απόψεις, ποιος θα προβάλλει ανθρώπους, ιδέες. Το διαδίκτυο θα σας πει κάποιος, σπάζοντας όλα αυτά. Το διαδίκτυο... Ή είναι κύβδηλο ότι τα σπάζει όλα. Προσέξτε, διαδίκτυο μπορεί να διαβάζεις στα blogs ό,τι θέλεις, ανώνυμα. Δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη. Μόνο, και δεν θα πεθάνει η δημοσιογραφία ποτέ, όσο υπάρχει ζωή και άνθρωπος. Μόνο τα ενυπόγραφα κομμάτια σε site λαμβάνει υπόψη ο χρήστης του ίντερνετ. Δεν λαμβάνει υπόψη τα blogs, γιατί τα θεωρεί ανεύθυνα. Όταν υπογράφεις... Κουτσομπολιό λέτε περισσότερο. Βεβαίως, όταν υπογράφεις ως δημοσιογράφος, αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτού που γράφεις και έχεις εγκυρότητα. Γι' αυτό μας χρειάζονται ως επάγγελμα. Πάντα θα μας χρειάζονται. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια τελευταία διακοπή. Θα επιστρέψω με το διαδίκτυο για να περάσω στον πολιτισμό. Ακριβώς. Είναι η νέα μεγάλη δύναμη. Θέλω να μου πείτε πώς το προσεγγίζετε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, οι αντιθέσεις φτάνουν στο τελευταίο μέρος της σημερινής ροής με τον κύριο Γιώργο Δουατζή. Κύριε Δουατζή, σε αυτό το τελευταίο μέρος ξεκινώ από το διαδίκτυο. Λένε πολλοί ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι το αντίδοτο στους περιορισμούς και στο σκηνικό Orwell. Θυμίζει περίπου μεγάλο αδερφό το μηντιακό σύστημα και δεν είναι μόνο η τηλεόραση. Πρέπει να πω ότι και οι εφημερίδες έχουν χάσει το νήμα, να μην τις αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, λένε ότι το αντίδοτο είναι το διαδίκτυο. Εκεί ελεύθερα διακινείται η είδηση, η πληροφορία. Εσείς είπατε τη διαφορά του ενυπόγραφου και θα συμφωνήσω. Όμως, έχω την εντύπωση ότι ενώ το διαδίκτυο δίνει εκπληκτικές δυνατότητες γνώσης, το κάνει περίπου χωρίς πλοηγό, περίπου με μία ανεξέλεγκτη τροφή, όπου, ξέρετε, μπορεί να σου οδηγήσει σε χρηστικό δρόμο, μπορεί να σου οδηγήσει όμως και σε παγίδες. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Κάθε πράγμα στην κατάχρησή του ή στην παραγνώρισή του δεν είναι βλαβερό. Δεν θα το απορρίψουμε. Θεωρώ ότι είναι ένας νέος κόσμος που ανοίγεται εκεί και δεν πιστεύω ότι... Πολλοί λένε ότι μας μηχανοποιεί κάπως τη ζωή, δεν υπάρχει ανθρώπινη επαφή. Πιστεύω ότι είναι ένας νέος κόσμος. Θα σου πω το εξής που μου έχει κάνει εντύπωση. Εάν μπείτε στο ίντερνετ και ψάξετε τι γίνεται γύρω από ποίηση, λογοτεχνία, ζωγραφική, μουσική, θα μείνετε εκπληκτός από το τι συμβαίνει, τι παράγεται και πώς λειτουργεί στον κόσμο. Θα δείτε επισκεψιμότητα σε εκπληκτικές ερμηνείες που δεν μπόρεσαν νέοι άνθρωποι να δούνε. Σας λέω παράδειγμα, Δαβίδ Όιστραχ, εγγραφή του 1964. Τα έχω δει αυτά. 600.000 επισκέψεις. 1.000.000 επισκέψεις. Δηλαδή, πώς θα είχα τη δυνατότητα εγώ που δεν τον πρόλαβα, εγώ τον πρόλαβα, λέω για νεότερους, να δω τον Όιστραχ, να δω τον Πάμπλο Καζάλς, να ακούσω τον Πικάσο να μιλάει. Πού θα το βρω αυτό? Μεγάλες μορφές. Στην πολιτική, στην τέχνη, παντού. Είναι μεγάλη υπόθεση το ίντερνετ ως εργαλείο. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν γονιές του που καταφεύγουν άνθρωποι μετά τον κάματο της ημέρας και όλη αυτή τη ζούγκλα που ζούνε, καταφεύγουν εκεί για να διαβάσουν ένα ποίημα. Να επικοινωνήσουν με κάποιον στην άλλη άκρη της γης. Να μιλήσουν δωρεάν μέσω διαφόρων λογισμικών που υπάρχουν,
με ανθρώπους στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δηλαδή υπάρχει, μας υπηρετεί δηλαδή, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, θεωρώ ότι μας υπηρετεί και σε επίπεδο ανθρώπινο. Δεν μας απομονώνει, όπως λέγεται, ότι απομονώνεσαι κάνεις. Η υπερβολή προφανώς είναι κακό. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας νέος κόσμος και στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία. Και θυμηθείτε το, ελπίζω να πέσω έξω, ειλικρινά το εύχομαι, ότι πολύ σύντομα οι μηχανισμοί εξουσίας θα φροντίσουν να περιορίσουν το ίντερνετ. Άρα να το κάνουν ελέγξιμο, λέτε. Να το ελέγξουν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα τον βρούνε. Άρα ενδεχομένως και η περίφημη Αραβική Άνοιξη να έχει δημιουργήσει κάποια τέτοια προηγούμενα, δηλαδή δέστε τι έγινε εκεί. Μας ξέφυγε από το Twitter η ιστορία Βεβαίως. Και πώς θα τη... Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα με τα δεδομένα πάντα, τα προσωπικά, ξέρετε, έτσι. Όσο ευαισθησία γεν υπάρχει, εκεί πέφτουν τα τείχη και ο μεγάλος αδερφός είναι... Βεβαίως, πανθορά αλλά... τα πάντα. Ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε. Για να έρθω λιγάκι στον πολιτισμό, στα άγρια χρόνια. Να ρωτήσω, μπορούμε να πούμε... Αν και δεν μου αρέσει η λέξη παράγη, αλλά τέλος πάντων δημιουργία μπορεί να υπάρχει σε τόσο βαθιά κρίση στα όρια της ύψης που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, να το ανοίξουμε. Είναι όλος ο κόσμος πια σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως. Και τι σοϊ πολιτισμός είναι αυτός που έρχεται στην επιφάνεια. Είναι ένας πολιτισμός που μπορεί να σε οδηγήσει σε ανάταξη, σε ανάταση, σε συσπήρωση ή είναι ένας πολιτισμός υποκουλτούρας για να σε αποχαυνώσει. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η σύψη, η κοινωνική, προφανώς συμπαρασύρει και άλλες παραμέτρους της ζωής. Όμως, πρέπει να επισημάνω ότι ο δημιουργός είναι ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος. Και παράγει μοναχικά, μόνος του, αλλά συγχρόνως απομονώνεται συνειδητά ή όχι δουλεύοντας πράγματα που εισπράττει από τον κοινωνικό περίγυρο. Το ότι ο περίγυρος είναι πάρα πολύ άσχημος, κακός, πιεστικός, πικρός, δεν σημαίνει ότι φημώνει τον δημιουργό, απέναντίας νομίζω ότι του δίνει όθηση να παράγει έργο, πρώτον λόγω της απόλυτα προσωπικής του ανάγκης να εκφράσει αυτό που νιώθει, και αντίστοιχα οι άνθρωποι, όταν έχουν πίεση μεγάλη, καταφεύγουν στην τέχνη. Και όταν λέω τέχνη, το λέω σε κάθε μορφή της. Το τραγούδι, μουσική, χορός. Αν πάρετε κάθε μορφή τέχνης, θα δείτε ότι καλύπτει ανάγκες που δεν μπορεί να καλύψει τίποτα άλλο σε όλους τους ανθρώπους. Και μην το πάμε σε υψηλή κουλτούρα και διάφορα, έτσι. Ένα λαϊκό τραγούδι, πάρα πολύ απλοϊκό, ένα δημοτικό τραγούδι. Έχει ανάγκη ο μόνος του βοσκός να παίξει φλογέρα. Γιατί έχει ανάγκη να παίξει φλογέρα? Γιατί τραγουδάει μόνος του? Γιατί συνθέτει κιόλα τραγούδια? Ο απλοϊκός, ο άνθρωπος, ο ακαλλιέργητος, για εμάς τους πολιτισμένους. Πιστεύω ότι είναι μια ανάγκη σύμφυτη με την ανθρώπινη υπόσταση, η δημιουργία τέχνης και η καταφυγή του ανθρώπου στην τέχνη στις δύσκολες περιόδους της ζωής. Θυμηθείτε τι έγινε τη Χούντα και μετά τη Χούντα. Τι ξεπέταγμα, λογοτεχνία, μουσική, ποίηση, τραγούδι. Θυμάστε τι έγινε μέσα από όλη αυτή την πίεση. Ο καμβάς είναι πιο τραχής πάντως. Ή υπάρχει περιθώριο για ευαισθησίες, δηλαδή στις άγριες εποχές, όπου εν πάση περιπτώσει η κοινωνία εμφανίζεται να ζει περίπου άγουρα χρόνια. Είναι πιο τραχής ο καμβάς ή υπάρχει περιθώριο ευαισθησίες? Και αν εμφανίζεται η ευαισθησία, μήπως περίπου μοιάζει ως ρομαντική γραφή σε μια κοινωνία με βίες, συγκρούσεις? Μην κοροϊδευόμαστε, πόλεμος γίνεται, έτσι. Βεβαίως πόλεμος είναι. Εσείς το έχετε πει στην πίστη. Αλλά ο πόλεμος έχει κανόνες. Και στον πόλεμο ακόμα λειτουργεί σκέψη, λειτουργεί στρατηγική από το χειρότερο ζώο του πλανήτη, τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω κανένα ζώο να σχεδιάζει μαζική εξολόθρευση των ομοειδών του. Όμως και εκεί υπάρχει κανόνας και υπάρχουν εκλάμψεις που η ανθρωπιά υπερβαίνει όλους αυτούς τους άθλιους μηχανισμούς.
Πιστεύω ότι είναι ένα θηρίο άνθρωπος που δεν μπορεί κανείς να του πνίξει την ευαισθησία. Δεν μπορεί κανείς. Τα τελευταία σας βιβλία είναι «Σπασμένο παιχνίδι», «Κώστας Αξελός, η τελευταία συνέντευξη» και «Σχεδίες, η ποιητική συλλογή». Πείτε μου λίγο για την τελευταία συνέντευξη. Κοιτάξτε, ήταν μία από τις πολύ αγαπημένες μου συνεντεύξεις και μια κουβέντα πάρα πολύ έτσι για πάρα πολλά πράγματα, από πολιτική μέχρι έρωτα μέχρι τα πάντα, όπου είχα την τύχη να μιλάω πάρα πολύ επί ώρα με τον άνθρωπο αυτό, τον Παρίσι, τον Σοφό, ή Αθηνά. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη τον συνάντησα. Ήταν η τελευταία του συνέντευξη, δυστυχώς πέθανε, όλοι φεύγουμε. Και είχα δημοσιεύσει ένα κομμάτι, τότε δούλευα στην Καθημερινή, στο ΚΑΠΑ, το περιοδικό, και είχε μπει ένα τέταρτο περίπου τη συνέντευξη που είχα πάρει, δημοσιεύτηκε για λόγους οικονομίας, δεν ήταν τόσο εκτεταμένη στο περιοδικό. Όταν πέθανε ο Αξελός, θεώρησα υποχρέωσή μου αυτή η συνέντευξη να κατατεθεί ολόκληρη. Και έκανα πλήρη απομαγνητοφώνηση, δεν έβγαλα ούτε λέξη, από όσα είπαμε, και αυτά εμπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο που είναι εκδόσεις Καπών και βγήκε πρόσφατα σχετικά. Μάλιστα πριν μαθευτεί, δεν έχει γραφεί στον τύπο ακόμα τίποτα και που λέτε είναι απίστευτο πως το αγκάλιασε ο κόσμος. Και... Ξελός είναι, κύριε Διάτζη. Όχι, ξέρετε, πιστεύω ότι ίσως να προκαλεί το ότι μιλάει για ένα σωρό πράγματα που δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο του. Γιατί τα προηγούμενα βιβλία ήταν θεματικά. Έτσι είναι. Ενώ εδώ μιλάει για τα πάντα, είναι συλλεκτικό βιβλίο γιατί έχω μέσα φωτογραφίες του, έχω βιογραφικό, έχω βιβλιογραφία, έχω μια προσπάθεια να αναλύσω κάποια στοιχεία που δεν έχουν δουλευτεί ως τώρα πολύ από την δουλειά του και υπάρχει και ένα συνοπτικό επίμετρο του καθηγητή του Μπέγζου, του καθηγητή φιλοσοφίας, ο οποίος λέει για τα κύρια σημεία της φιλοσοφίας του Αξελού. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που καλύπτει έτσι ένα εύρος, ξέρετε, μεγάλο. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, θα σας στείλουμε βεβαίως μια τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Αξελού που μας παραχώρησε εδώ πριν χρόνια. Θα είχε ενδιαφέρον να την αξιοποιήσετε, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή άλλος ένας μεγάλος έχει φύγει πρόσφατα, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ελλάδα είναι σε πτωτική τροχιά. Οι μεγάλοι έχουν αποχαιρετήσει, ο καθένας στο είδος του, στο χώρο του. Έτσι, Καστοριάδης, Αξελός, Βέγκος, Αγγελόπουλος. Μήπως αυτό σηματοδοτεί κάτι και για τον τόπο, δηλαδή μήπως η Ελλάδα πεθαίνει επί της ουσίας? Όχι, η Ελλάδα μπορεί να φτωχαίνει με τους ανθρώπους που φεύγουν, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έρχονται και υπερκαλύπτουν το κενό και παράγουν έργο. Δεν είμαστε αθάνατοι. Απλά με αφορμή αυτό που μου λέτε, με λύπη είδαμε άλλη μια φορά στην περίπτωση του Αγγελόπουλου αυτό που σε κάποιο στίχο έχω γράψει, ότι μακραίνουν τους επικίδιους οι μικρόψυχοι. Περιμένουν να πεθάνεις για να πούνε πόσο σημαντικός είσαι. Πόσο σημαντικός είσαι. Είμαστε τόσο μικρόψυχοι. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ο Αγγελόπουλος ήταν τόσο μεγάλος δημιουργός. Θα δείξω να το ανακαλύψαμε ή αν το είδαμε από τις προσλαμβάνωσες του εξωτερικού και θυμηθήκαμε ότι πρέπει να πούμε. Θέλω να πω, περιμένεις να πεθάνει κάποιος για να αναγνωρίσει το έργο του. Τι φοβάσαι, τον φοβάσαι ζωντανό ως δημιουργό? Γιατί τον φοβάσαι? Πρόβαλε το έργο του, δεν απάθησε τίποτα. Δεν, μια πικρία μέρα μου. Άρα λέτε αυτό. Δεν είμαστε αθάνατοι, αλλά εγώ επιμένω, η Ελλάδα πεθαίνει, γιατί υπάρχει και το γνωστό άσμα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όχι βεβαίως, ούτε και αυτό που είπατε πριν, ότι είμαστε ο περιούσιος λαός και τα λοιπά. Όμως, δεν μπορεί, αν πιστέψουμε τους γενετιστές δεν μπορεί να εξαφανιστεί η μνήμη που φέρουμε γονιδιακά ως λαός. Μπορεί να φέρουμε μνήμη υποτελούς, δούλου ή ό,τι θέλετε. Μπορεί μέσα να έχουμε επιμειξίες, λέτε, αλλά ως μνήμη. Αλλά αν αληθεύει αυτό που λέει η επιστήμη, φέρουμε γονίδια. Σχεδίες. Μια ποιητική συλλογή, θα έλεγα, εξαιρετικά πλούσια, έτσι. Ναι, είναι η δουλειά, οι σχεδίες είναι μια ποιητική συλλογή αρκετά μεγάλη. Είναι από τις εκδόσεις Καπών πάλι.
η οποία έχει δουλειά μου των τελευταίων 2 ετών, αλλά δουλεμένη πρόσφατα βέβαια, θα έλεγα ότι είναι ό,τι εκφράζω ποιητικά την τελευταία, τελευταίας εσοδείας, έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχει γίνει έτσι πολύ δεκτό, έτσι πολύ καλά και από την κριτική και από ανθρώπους που δεν μιλάνε πολύ εύκολα καλά για κάποια έργα. Και είναι μια κατάθεση έτσι... Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, είναι η εσωτερική ανάγκη. Το έχετε πει, αλλά από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια σας, δηλαδή είναι σε κοινή θέα, υπάρχει προσδοκία? Αυτή ήταν πάντα η απορία μου για τους συγγραφείς, για τους ποιητές. Υπάρχει και ποια προσδοκία? Διότι αντιλαμβάνεστε ότι πάβει να είναι το προσωπικό κτήμα του Γιώργου Δουατζή. Ποια είναι ένα κοινό κτήμα? Θα σας πω κάτι που μπορεί να ακουστεί πολύ έτσι ματαιόδοξο. Από τη στιγμή που θα τυπωθεί το βιβλίο, φεύγει από μένα και νιώθω θεόγυμνος και λέω και τώρα τι κάνουμε και πρέπει να υφάνω το επόμενο ρούχο. Το μόνο που με απασχολεί φεύγοντας το βιβλίο, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Το μόνο που με απασχολεί είναι και τώρα τι θα κάνω. Και ήδη έχω αρχίσει άλλα πράγματα, έτσι. Α, δηλαδή, οπότε, πάντως είστε παραγωγικότατος, γιατί... έτσι. Από το 1973 διαρκώς, αν δεν κάνω λάθος χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί είχα μια μεγάλη διακοπή που δεν ξέδιδα επίτηδες όταν ήμουνα στη τηλεόραση. Γιατί φοβήθηκα ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ξεπούλημα αυτό που κάνω, ότι εκμεταλλεύομαι την δημοφιλία, τη δημοσιότητα για να πουλήσω βιβλία. Καλά, ξέρετε ότι πολλοί το κάνουν αντίστροφα, έτσι. Ναι, εγώ αν δείτε τις χρονιές που έχω βγάλει βιβλία, ναι, δεν έβγαλα βιβλία όσο ήμουνα στη τηλεόραση. Αυτό είναι γεγονός. Κύριε Δουατζή, μπορεί ο πολιτισμός, οι τέχνες, η στάση ζωής να είναι το κλειδί που, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκλειδώσει ένα άλλο παράθυρο σε αυτή την κοινωνία? Γιατί, σωστά το είπατε, και πρέπει να το πω για τους τηλεθεατές, σε όλα τα διαλύματα, μου τονίζατε εμφατικά ότι αυτή είναι η κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να στέκομαι απεσιόδοξα. Υπάρχει κλειδί. Και βέβαια δεν μπορώ να στέκομαι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Έλληνας, το είπατε, είναι και ένας άνθρωπος, έχει κάποια συστατικά υπερβολικά. Δηλαδή, χαίρεται πολύ, κλαίει πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί και συνεχώς να είναι μέσα στη μιζέρια. Προφανώς χρειάζεται να κάνει κίνηση, αλλά υπάρχει κλειδί. Κοιτάξτε, καταρχήν, κλειδί είναι και μόνη αφεαυτή της ύπαρξη και το ένστικτο της επιβίωσης, το οποίο πιστεύω ότι το έχουμε πάρα πολύ ισχυρά και το έχουμε αποδείξει. Εκείνο που δεν έχουμε αποδείξει ιστορικά είναι το ότι πραγματικά αγαπάμε τη δημοκρατία. Αλλά εκείνο που έχουμε αποδείξει είναι ότι μπορούμε να επιβιώνουμε, να επαναστατούμε όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Τώρα δεν ξέρω στην εποχή μας πόσοι κόμποι πρέπει να φτάσουν στο χτένι ακόμα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που κάνω λεκτικό, αλλά έχει την ουσία του. Και δεν το λέω σε φιολόγημα, αλλά το πιστεύω. Ζούμε υπό σκιάν. Σκιά πότε έχεις? Όταν έχεις φως. Στο σκοτάδι δεν υπάρχει σκιά. Θα το ανακαλύψουμε το φως και θα το φέρουμε πάλι μπροστά. Εγώ είμαι αισιόδοξος πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εγώ που με τιμήσατε με την πρόσκληση. Όχι, εσείς μας τιμήσατε. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές το έχουν εισπράξει και εγώ οφείλω αυτή την κατάθεση. Νομίζω ότι οι παρουσίες σαν τη δική σας αποδεικνύουν ότι και δημοσιογράφος και ποιητής πρώτον γίνεται και δεύτερον ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα μου επιτρέψετε να πω μόνο, επειδή μπορεί να εκλειφθώ σε ξυπνάκι, ας πω, έχω άποψη για όλα, ότι δεν διεκδικώ ειλικρινά καμιά αλήθεια. Έχω πλήρη επίγνωση ότι κάθε αλήθεια εμπεριέχει την αυτοανέρεσή της. Οπότε δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν κατέχω κάποια αλήθεια. Πάντως είστε δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Θα κλείσουμε διαφορετικά απόψε, μιας και ο κύριος Δουατζής το ανέφερε στην αρχή της συνομιλίας μας. Είπε για εκείνο το ξεκίνημα της χώρας μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και πώς θα έπρεπε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και εμείς και εκείνοι. Θέλω να πάμε σε. Θα κλείσουμε. Ο επίλογός μας είναι ένα πεντάλεπτο φιλμ, 1983. Θοδωρής Μαραγκός, γιατί η τέχνη πάντοτε τα έλεγε, εμείς δεν τα προσέχαμε στις γενικές μεθέξεις, για να δούμε πώς άρχισε να καταστρέφεται η ελληνική παραγωγή. 1983. Ζούμε τη μέθεξη μιας άλλης εποχής. Και κάποιοι φιλμογραφούν ότι με τις επιδοτήσεις της ΕΟΚ τα προϊόντα πάνε στις κομματέρες. Καλό βράδυ.
Βρισκόμαστε στο πλευρό των αγροτών. Αυτή τη συμπαθή τάξη που τόσα χρόνια ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί ο δίκαιος αγώνας της. Διαβεβαιώνουμε τον αγροτικό λαό της χώρας μας ότι θα καταργήσουμε άπαξ διαπαντός τους μεσάζοντες που του πίνουν το αίμα. Επίσης, δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί ούτε ένα ροδάκινο στις κομματερές. Όμως, πρέπει και εμείς να καλυτερέψουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, ούτως ώστε να γίνουν εφάμιλα και καλύτερα από τα άλλα προϊόντα των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει, αγαπητοί μου, να φτιάξουμε ένα ωραίο και νόστιμο ροδάκινο, να το πάμε στο δύσπιστο Ευρωπαίο να ευχαριστηθεί και να ζητήσει να του πάμε κι άλλο. Το Μόναχο πού είναι? Να το. Εδώ θα πάμε. Το ροδάκινο είναι το πιο ταξιδιάρικο φρούτο. Όπου πάει θα το ακολουθούμε. Μπροστά αυτό και πίσω του εμείς. Και αν δεν πάει το ροδάκινο στην Ευρώπη και πάει στις χωματερές? Α, έμονες ιδέες που είχε αυτό το κορίτσι. Είπαμε, τέρμα οι χωματερές. Αδερφέ μου, από ό,τι λένε όλοι εδώ, φτιάξαμε φέτος το καλύτερο και το πιο νόστιμο ροδάκινο. Έχουμε μεγάλη παραγωγή. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να κάθεται. Όλοι δουλεύουν, άντρες και γυναίκες, και δεν φτάνουν. Κωστά, θα μας πετάξεις παρακάτω με τη γυναίκα μου. Ναι, έλα. Κωστάκι, τι φορτίο έχεις? Ροδάκινο. Ροδάκινο. Και πού το πάει? Στην Ευρώπη, πού άλλο? Στην Ευρώπη, ε! Πολύ πράγμα, μωρέ παιδάκι μου, πάει φέτος στην Ευρώπη. Μπράβο. Ρε Ευρώπη, σου έρχομαι κι εγώ καβάλα αυτή τη φορά. Πού πας από εδώ, ρε Κώστα? Στην Ευρώπη, δεν είπαμε? Και από εδώ πάει για την Ευρώπη? Ναι, φτάσαμε. Εδώ είναι η Ευρώπη. Χωματερές, δεν είναι δυνατόν? Δηλαδή, εδώ θα βγουν και τα δικά μου. Πού να πάνε? Θα σας μιλήσει ο Υπουργός της Γης με θέμα η απορρόφηση και διάθεση του ροδάκινου. Υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Το πρόβλημα αυτό, όπως και τόσα άλλα, το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η απόσυρση σαν φαινόμενο δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Διότι πετώντας μερικούς τόνους ροδάκινα, ανακουφίζεται η αγορά. Οι τιμές μένουν στα κανονικά επίπεδα και η απορρόφηση των υπολείπων γίνεται ευκολότερα. Έτσι, αγαπητέ μου, πρέπει να το δει ο αγρότης μας. Με τι κουράγιο θα ξαναφτιάξω αυτό το όμορφο πράγμα πάλι, όταν ξέρω ότι του χρόνου μπορεί να ξαναπεταχτεί? Για κάθε κιλό που πετάς, επιδοτείσαι. Παίρνεις λεφτά. Αυτά που έθαψα, αν τα έδινα έτσι, σε οικογένειες που δεν μπορούν να τα αγοράσουν και σε παιδιά που δεν έχουν να τα φάνε, θα αμοιβόμουνα? Ε, σε ρωτάω, θα αμοιβόμουνα? Όχι μόνο δεν θα αμοιβόμουνα, αλλά θα έβρισκα και τον πελά μου από πάνω. Η κυβέρνηση επανειλημμένως έχει διακηρύξει την σοσιαλιστικοποίηση της κοινωνίας. Δεν έχει όμως το περιθώριο να βλέπει τα πράγματα ρομαντικά. Υπάρχει παγκόσμια κρίση που έχει αντίκτυπο στην εθνική μας οικονομία και τη μείωση του συναλλάγματος. Την επιδότηση αυτή μας τη δίνει η ΕΟΚ στα πλαίσια της πολιτικής της, υπό την προϋπόθεση να πάμε τα ροδάκινα στις κομματερές. Το ποσό της επιδότησης είναι μεγάλο και καθόλου ευκαταφρόνητο. Με λίγα λόγια μας λένε, κάντε εσείς την απόσυρση και εμείς είμαστε εδώ. Δηλαδή, άμα μας πούνε να κατεβάσουμε και τα βρακιά μας, θα τα κατεβάσουμε, κύριε Υπουργέ?